Καλό σας μεσημέρι. Ελπίζω να έχετε πιει τα καφεδάκια σας και να είστε πανέτοιμοι έτσι να απολαύσετε ένα-δύο ώρο κοντά μας. Έχουμε πολλά θεματάκια σήμερα και τι δεν θα κάνουμε και τι δεν θα συζητήσουμε. Και να πούμε ότι θα πούμε για έναν πρίγκιπα, έναν δούκα που ροκαρεί. Ναι, θα μεταφερθούμε μέχρι το Λονδίνο. Θα πάρουμε λονδρέζικο αέρα. Νομίζω ότι ο καιρός δεν διαφέρει πάρα πολύ. Όχι, πράγματι, χειμωνιάτικος εδώ, χειμωνιάτικος και εκεί. Όλα έχουνε πρίγκιπας. Σαν και εμένα. Γεια σας. Έχεις αλλάξει κάτι στο κούρεμά σου, κάτι έκανες εσύ. Με έγλειψε λίγο μια γελάδα στο μαλλί, αλλά προσπαθώ να είμαι πρίγκιπας. Είναι πριγκιπικό το styling. Πραγματικά, Γιασμίν, τα κατάφερα. Και μετά από τα παλάτια, εγώ θα σας πάω σε ένα απομονωμένο χωριό. Εκεί θα δούμε πώς κατάφεραν οι κάτοικοι, με κάποιον τρόπο που θα τον αποκαλύψουμε αργότερα, να εκμηδενίσουν την ανεργία. Όλη η Ελλάδα εκεί θα μαζευτεί, το βλέπω. Να πάμε σιγά-σιγά. Θέλουμε να μάθουμε πώς το καταφέρανε και θα το μάθουμε. Είμαι σίγουρη. Mm-hmm. Να σας πω ότι σήμερα κοντά μας είναι η Τασία, η γνωστή Τασία από την Κεφαλονιά, για να μαγειρέψουμε μαζί της κάποια έτσι από τα σπεσιαλιτέ της. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα είναι αυτά. Πάντως θα τα μάθουμε, γιατί θέλουμε να τα μάθουμε, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμα όλα αυτά που φτιάχνει η Τασία. Να πούμε ότι θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή σήμερα κάποιους ανθρώπους που βρέθηκαν πρώτα χωρίς δουλειά και μετά χωρίς στέγη. Οι άστεγοι, λοιπόν, της Αθήνας θα μιλήσουν σήμερα εδώ στην εκπομπή πώς φτάσανε σε αυτό το σημείο και τι σκέφτονται και τι ονειρεύονται για το αύριο. Πριν πάμε να δούμε γιατί ο Στάθης έτσι το έχει πάρει τόσο σοβαρά και έχει ντυθεί δούκας, πρίγκιπας, δεν ξέρω τι δεν σήμερα. Να σας θυμίσω εγώ τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Το 211-55-55-50 είναι το τηλέφωνο με απλή αστική χρέωση, στο οποίο καλείτε εσείς για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Και έχουμε σήμερα πάλι πάρα πολύ ωραία δώρα από την εταιρεία Grupo Cucine, ηλεκτρικές συσκευές, ατμόσιδερα, μίξερ, σετ κατσαρόλας, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται, ένα νοικοκυριό σήμερα. Πάρτε μας λοιπόν τηλέφωνο να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz. Δούκας του Cambridge. Yes. Ονόματι. Μέχρι να ξεκινήσετε, William. Μπορώ να φορέσω τη στολή μου, μου επιτρέπετε. Τζένι, να λέω το θέμα. Να το λες. Λείπει το. Λείπει κάτι. Λείπει κάτι, γιατί έχει ιστορία. Τι είναι αυτό, Παναγία μου. Μπορείτε να μιλήσετε σας το επιτρέπω, Δούκας του Cambridge ή αλλιώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραβρέθηκε στο Λονδίνο σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για να συγκεντρωθούν χρήματα για τους ανέργους. Και εκεί τραγούδησε πάνω στη σκηνή μαζί με τον Τζον Bon Jovi και την Taylor Swift. Τρομάζω, Στάθη. Είπαν ένα πολύ ροκ τραγούδι, το Living in the Player. Εντάξει, το σακάκι είναι λίγο του Μακαρίτη, έχει την πόνη. Ευχαριστώ παραγωγή για το σακάκι. Έλα, Στάθη, παίξε, παιδί μου. Τώρα εσύ θα τραγουδήσεις και εσύ σαν τον Bon Jovi. Είσαι το πρίγκιπα. Παίξε μας λίγο Bon Jovi. Μισό λεπτό. Πώς να σε αποκαλώ, Στάθη. Παιδιά, το έχει πάρει σοβαρά, δεν το πιστεύω. Πείτε μου, είμαι εδώ για να ακούσω. Το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Πάμε να δούμε εμείς το βίντεο από τον αυθεντικό δούκα του Cambridge, γιατί Στάθη, πρέπει να κάνεις νομίζω λίγο εξάσκηση ακόμα. Για πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στο Λονδίνο. Yeah.
ξανά λοιπόν ο πρίγκιπας Williams. Ναι. Δεν μοιάζουμε. Είδες, τον ίδιο τρόπο. Πρόλαβε όμως ο Βίλιαμ την Κέιτ, τι να σε κάνω. Τι να την κάνω την Κέιτ, είναι μακριά. Καμία εδώ κοντά δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως προς τη μην του να φωνάζουμε τον πρίγκιπα Βίλιαμ στάθη. Πάντως να σας πω κάτι, αυτό είναι έτσι το κλασικό που εντάξει μπορεί οι Άγγλοι, οι Βρετανοί να θαυμάζουν τον πρίγκιπα σε ένα τέτοιο ρόλο, αλλά είναι αυτό το κλασικό που λέμε ότι κάνουν προσπάθειες ή οι βασιλείς ή δεν ξέρω εγώ οι πολιτικοί σε άλλες περιπτώσεις, να φανούν πάρα πολύ έτσι εκεί προς τον κόσμο. Πιο προσιτή και πιο... Πιο προσιτή, πιο φαμίλια, ρε παιδί. Λοιπόν, ας χαλαρώσω λίγο. Ο κύριος το κατάφερε με τίποτα, δηλαδή. Ήταν με κάτι κινήσεις τέτοιες. Ο κόσμος πάντως αυτό. Καταρχήν ήταν κρυωμένος, δηλαδή μιξούλα πήγαινε... Σύννεφο, το κεράκι ήταν συνέχεια στη μύτη. Πρίγκιπας, ξεπρίγκιπας, να λέμε τις αλήθειες. Η γιαγιά ήταν, παιδιά, τόσο δηλαδή. Εγώ έχω σκάσει αυτή τη στιγμή να κάθομαι έτσι. Εσύ τι ζεις με το πρωτόκολλο. Όχι, δεν θα μπορούσα άλλωστε. Αλλά ο κύριος τι προσιτός δεν γίνει. Λοιπόν, αφήσουμε λίγο τους βασιλείς και τους πρίγκιπες, γιατί δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε και καλύτερα που δεν το έχουμε. Είμαστε εδώ και περνάμε πολύ καλύτερα από αυτό το στημένο πράγμα που βλέπουμε. Θέλω να πάμε τώρα στην καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου που έχει πολλές επαφές έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, της δουλειάς του, με κόσμο. Και είναι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που αισθάνονται πρώτοι τον παλμό της κοινωνίας και μιλάω για τους ταξιτζίδες. Εσύ, λοιπόν. Αλεξία, πέρασες μία μέρα με έναν οδηγό ταξί και έζησες όλα αυτά που μπορεί να συμβούν σε ένα ταξί. Ένα ταξί μέσα από τις ιστορίες και τις αφηγήσεις, βέβαια. Αυτό που μας είπε ο οδηγός ταξί που μείναμε μαζί του και κάναμε το ρεπορτάζ ότι είναι οπωσδήποτε μια δουλειά που δεν πλήττεις ποτέ και πρέπει να την έχεις στο πετσί σου, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να αντέξεις την πίεση αλλά και όλη αυτή τη διαφορετικότητα των ανθρώπων που συναντάς. Βέβαια, πολλές φορές έχονται αντιμέτωποι και με άλλα πράγματα πολύ πιο επικίνδυνα, όπως με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Και αυτό. Και αυτό, ναι. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό να είσαι οδηγός ταξί το πρωί, να είσαι το μεσημέρι, να είσαι το απόγευμα και να είσαι και το βράδυ και τη νύχτα. Η κάθε βάρδια έχει την δική της ιστορία, την ειδική της ιδιαιτερότητα. Έχει ιστορίες καθημερινής τρέλας, γιατί και με άλλους οδηγούς που μιλήσαμε είχαν να μας πούνε ο καθένας από μία πίθανη ιστορία. Άλλες ήταν ευχάριστες, άλλες ήταν τρομακτικές, άλλες ήταν αστείες. Εδώ όμως θα δούμε την καθημερινότητα ενός οδηγού ταξί. Πώς είναι μία μέρα του. Πάμε να δούμε πώς ήταν αυτή η μέρα μαζί με τον κύριο Γιώργο, που είναι οδηγός ταξί. Κάποτε μας ψάχναν οι πελάτες και τώρα τους ψάχνουμε εμείς. Δυστυχώς όλη αυτή η αναδουλειά της κρίσης έχει ρίξει το μεροκάματο 70% και για τις ώρες που δουλεύεις δεν παίρνεις αυτό που δικαιούσε. Ώρες ατελείωτες στο τιμόνι, με υπομονή, με επαγγελματική ευσυνειδησία, με χαμόγελο, ακόμα και αν όλα πάνε στραβά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι οδηγός ταξί, γιατί για να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι και να είσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Ο Γιώργος δουλεύει 20 χρόνια οδηγός ταξί. Γνώρισε και αγάπησε το επάγγελμά του από τον πατέρα του και ακολούθησε τα χνάρια του. Το ταξί είναι μια δουλειά που πρέπει να την έχεις πολύ βάθια μες στο πετσί σου για να μπορέσεις να την κάνεις. Ακόμη και τις δυσκολίες που έχει και τους κινδύνους, είναι μια δουλειά που την ερωτεύεσαι. Πολλές στερήσεις κατάφερε να αγοράσει το δικό του αυτοκίνητο δουλεύοντας ακούραστα. Το minimum ώρων που μπορείς να δουλέψεις είναι από 12 μέχρι και 14-15 ώρες, γιατί τώρα λόγω της κρίσης έχει πέσει πολύ δουλειά, οπότε αναγκάζεσαι και δουλεύεις πολύ περισσότερες ώρες για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις. Πολλές φορές εγώ γυρίζω σπίτι μου και δεν έχω βγάλει ούτε και τις υποχρεώσεις με τόσες ώρες δουλειάς. Όταν η σύζυγός του απολύθηκε από τη δουλειά της, άρχισε να εργάζεται ακόμα σκληρότερα για να στηρίξει την οικογένειά του, αλλά και με μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στη φτώχεια και την ανέχεια των ανθρώπων. Πολλές φορές μπορώ να σας πω, έχω πάει και ανθρώπους με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν. Γιατί μου λέγανε με το που θα γράψει τόσα το ταξίμετρο, σε παρακαλώ σταμάτα να κατέβω. Εντάξει, όμως επειδή είμαστε και άνθρωποι, παιδιά,
και τους έχουμε συνεχίσει. Και άμα είναι για καμία γιαγιά, επειδή έχω μια συμπάθεια στην τρίτη ηλικία, δεν παίρνω και λεφτά. Τους κατεβάζω έτσι. Μία νύχτα ήρθε αντιμέτωπος με τον εφιάλτη κάθε οδηγού ταξί, όταν δύο άγνωστοι με την απειλή όπλου τον οδήγησαν σε μία ερημική τοποθεσία και του ζήτησαν τις εισπράξεις του. Μπήκανε μέσα, με πήγανε σε μία περιοχή απόμερη, κοντά στα Μέγαρα, μου βγάλανε όπλο, μου λένε εδώ μας τα λεφτά. Τα έδωσα, παιδιά, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Εμένα δεν με ξανακάνει η μάνα μου για, ούτε για 50, ούτε για 100 ευρώ, ούτε για 150. Από 20 χρόνια στη θέση του οδηγού, ο Γιώργος έχει δει και έχει ζήσει μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν στο ταξί του κάθε λογής ιστορίες. Σε μια κούρσα πριν λίγο καιρό, παραλίγο να βιώσει το θαύμα της ζωής, όταν μια νεαρή έγκυος παραλίγο να γεννήσει μέσα στο ταξί του. Στο τσακ προλάβαμε και δεν γεννήσε μέσα στο ταξί η κοπέλα. Έκανε ένα ωραίο κοριτσάκι να τη ζήσει. Ήταν από τις ευχάριστες, η πιο ευχάριστη στιγμή στα 20 χρόνια που δουλεύω ταξί. Βέβαια, χιλιάδες περιστατικά μου έχουν συμβεί, χιλιάδες, δεν είναι και καλά και κακά. Είναι ένα επάγγελμα που δεν πλήττεις ποτέ, λέει ο Γιώργος, και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του με υπομονή, ευαισθησία και επαγγελματισμό. Ένα επάγγελμα που δεν πλήττεις ποτέ, αλλά με πολλά απρόπτα όμως. Μία μέρα σε ένα ταξί. Εσύ τι αποκόμισες από αυτή την εμπειρία? Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το επάγγελμα, παρότι μου αρέσει να οδηγώ. Νομίζω ότι τόσες ώρες στο τιμόνι, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς ανθρώπους και την ψυχολογία τους, αλλά την κακή ψυχολογία τους κυρίως όταν μπαίνουν, νομίζω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστείς και να είσαι ήρεμος. Πάντως πίστεψέ με, αν γινόσουν εσύ οδηγός ταξί, θα είχες πολύ σουξέ. Δεν το ξανασκεφτώ τότε. Θυμάστε την πρώτη φορά που πήγατε το παιδί σας στον παιδοδοντίατρο? Σίγουρα θα τη θυμάστε. Και για εσάς που δεν έχετε πάει το παιδάκι σας στον παιδοδοντίατρο, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε σήμερα πότε πρέπει το παιδί μας να πάει πρώτη φορά στο γιατρό και τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι και πολλά τα θέματα που έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του παιδιού, ξέρετε, ο γνωστός φόβος του παιδιού αναντίον του γιατρού και όλα αυτά, και κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, που έχει να κάνει με αυτό το πιπίλισμα του δακτύλου και πώς το κόβουμε. Θέλω να καλωσορίσουμε εδώ μαζί τον κύριο Νίκο Κουβελά, παιδοδοντίατρο, στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ. Περάστε, γιατί θέλουμε να μάθουμε όλα αυτά που είπαμε και που πολλές φορές το πιο απλό, κύριε Κουβελά, γίνεται και το πιο δύσκολο. Συνήθως ο φόβος του όλα. Γιατρού και η εικόνα αυτή που βλέπουν τα παιδιά, το γιατρό με τη μεγάλη ένεση. Και θα πρέπει να μας πει και εμάς πώς να το ξεπεράσουμε, όχι μόνο τα παιδιά, το φόβο του οδοντίατρου, γιατί νομίζω όλοι τον έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί δεν γεννήθηκε για να φοβάται τον οδοντίατρο. Χωρίς να το θέλουν οι γονείς, στην προσπάθειά τους να μην φοβάται το παιδί της τον οδοντίατρο, χωρίς να το θέλουν το κάνουν να φοβάται τον οδοντίατρο. Τι σημαίνει αν πει μια μητέρα στο παιδάκι της, η οποία όταν ήταν μικρούλα είχε πονέσει, είχε ταλαιπωρηθεί? Τι σημαίνει όταν λέει στο παιδί της, α, σήμερα δεν θα φοβηθείς καθόλου, θα πάμε στον οδοντίατρο που είναι ένας καλός γιατρούλης για το στόμα σου και δεν θα σε πονέσει καθόλου? Τι σημαίνει αυτό? Το παιδί αρχίζει και σκέφτεται. Για να μου το λέει η μητέρα μου, μάλλον θα πονέσω. Οπότε αρχίζει να μην θέλει να πάει, να κλωτσάει. Αντίστροφα. Φυσικά έτσι είναι. Γιατί... Εντάξει, γιατρέ, όμως και οι ενέσεις και όλα αυτά δεν είναι κάτι. Έτσι, δηλαδή είναι... Το θέμα είναι να μην φτάσει στην ένεση. Γιατί στην ένεση υπάρχει ήδη πρόβλημα. Γιατί το θέμα είναι, θα μου πει, θα καταλάβει το παιδί, θα γίνει ένεση. Θα την δει. Είναι πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια στην οδοντιατρική, διότι η ένεση δεν βλέπει κανείς. Το παιδί είναι οριζοντιωμένο, έρχεται από κάτω όλα τα πράγματα, δεν βλέπει τίποτα. Υπάρχει τρόπος να μην ενοχλείται όταν γίνεται η ενεσία και να μην το καταλάβει. Φεύγει το παιδί από τον γιατρό και λέει: γιατί είναι παράξενο το χείλη μου, τι έχει γίνει, τι έχει πάει? Οι γιατρές σας γνωρίσαμε τώρα που έχουμε περάσει από την ηλικία, γιατί έχουμε τραβήξει άλλα εμείς. Δεν είναι μόνο από μένα αυτά. Η σύγχρονη οδοντιατρική έτσι αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε και... τώρα, κύριε Κουβελά, πότε είναι η σωστή ηλικία να έρθει το παιδί πρώτη φορά στο γιατρείο το δικό σας, ας πούμε? Να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις, γιατί πραγματικά ιδιαίτερη βαρύτητα έχει στο πώς η οικογένεια προετοιμάζει το παιδί για να μην έχουμε τα κλάματα και ταλαιπωρείται ο οδοντίατρος. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με την ηλικία. Δηλαδή, αν εγώ τώρα το παιδί το φέρω 2 ετών, δεν θα καταλάβει πολλά. Αν το φέρω όμως πρώτη φορά, ξέρω εγώ, 10 ετών,
που έχει μια άλλη αντίληψη, λέμε τώρα γιατί θα πούμε ποια είναι η σωστή ηλικία, σίγουρα θα φοβηθεί περισσότερο. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε ότι πότε είναι η σωστή ηλικία. Το παιδί φοβάται από την οικογένεια, δεν φοβάται από τον γιατρό. Αυτό είμαι σχεδόν απόλυτος. Δεν θέλετε να είστε κακοί, έτσι. Όχι, όχι δεν είναι να είμαστε κακοί, όχι. Δεν αποποιούμε κανένα ρόλο. Έτσι, ό,τι μου αναλογεί θα το πάρω. Αλλά γενικά ο οδοντίατρος, εάν γνωρίζει αρκετά καλά από παιδοδοντία και τουλάχιστον τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο διδάσκουμε τους φοιτητές μας να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δεν δημιουργεί άγχος στο παιδί. Πρώτα απ' όλα, όταν μπαίνει το παιδί πρώτη φορά στο γιατρείο, δεν είναι η μέρα εργασίας. Δεν κάθεται να ανοίγουμε το στόμα, το μπαίνουμε και το δουλεύουμε. Καθόμαστε στο γραφείο, παίρνουμε το γιατρικό ιστορικό, μιλάμε με το παιδί και τότε αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τι είδος παιδί έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε παιδί το οποίο ανοίξει σε μια πυραμιδική κοινωνία. Τι είναι αυτή? Αυτή είναι ο μπαμπάς διατάζει, όλοι οι άλλοι πακούν, στρατιωτάκια. Αλλιώς θα μιλήσει σε αυτό το παιδί, αλλιώς σε ένα άλλο παιδί που έχει μεγαλώσει μια σφαιρική οικογένεια. Mm-hmm. Σφαιρική οικογένεια, όλοι είναι ίσοι, ισοδύναμοι. Το παιδί έχει λόγο, συμμετέχει, ακούνε τη γνώμη του. Αν εγώ πάω στο πρώτο παιδάκι, που το καταλαβαίνω ως εξής, λέει, ρωτάω το παιδάκι, γιατί εγώ στο παιδί απευθύνομαι, δεν απευθύνομαι ποτέ στη μητέρα, πώς σε λένε ματάκια μου, του λέω, πετάγει τη μαμά, μας λένε Γιαννάκη. Αυτό το παιδί είναι έτσι μεγαλωμένο. Αν εγώ πάω σε αυτό το παιδί και είμαι επιτρεπτικός μαζί του και είμαι αναλυτικός και προσπαθήσω να το ενημερώσω, το παιδί δεν καταλαβαίνει από αυτά, το παιδί θέλει... Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Είναι όπως και η συνέχεια, κύριε Κουβέλα. Πού πονάμε, εκεί πονάμε και μιλάει η μαμά. Το άλλο το παιδάκι όμως, που είναι μεγαλωμένο σε μια διαφορετική οικογένεια, το ρωτάμε πώς σε λένε μωρό μου, πώς είναι το όνοματάκι σου. Και λέει, με λένε Γιαννάκη, αλλά να σας πω γιατρού μου. Δεν θέλω να είμαι εδώ πέρα και στο γιατρείο. Θέλω να πάω να παίξω μπάλα με τους φίλους μου. Αυτό το παιδί, μπορεί να του μιλήσει ελεύθερα, να κάνει άλλου είδου επικοινωνία μαζί του. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε, να μοιριστούμε, να κατανοήσουμε σε ποιο παιδί θα πούμε τι. Γιατί δεν λέμε σε όλα τα ίδια. Ωραία. Είναι ανάλογα με αυτό το οποίο καταλαβαίνουν. Αφού λοιπόν μιλήσουμε στο γραφείο και έχουμε μια επικοινωνία με το παιδί, τότε περνάμε στο γιατρείο για να το εξετάσουμε μόνο. Δεν θα το εργαστούμε στο πρώτο. Πόσων ετών δεν μας είπατε? Από 1,5-2 ετών έως οποιαδήποτε ηλικία. Επίσης να λάβετε υπόψη ότι είναι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί και αυτά που έχουν όταν είναι αυτιστικά παιδιά, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα αντιμετωπίσει κανείς, ή παιδιά με σοβαρή νοητική υστέρηση, και εκεί χρειάζεται ανάλογη προσοχή και φροντίδα. Αυτό σημαίνει ότι εγώ το παιδί, τώρα, γιατί εγώ θέλω τώρα να προσδιορίσουμε λίγο την ηλικία. Νομίζω ότι πρώτα έρχεται για φθορίωση, για έλεγχο. Καλό είναι γύρω στα 2-2,5 του χρόνια να έρθει το παιδί για μια αξιολόγηση. Mm-hmm. Τότε θα μπορέσουμε να πούμε ακόμα. Και αν θα χρειαστεί το παιδί σιδερά και να βάλει στην ηλικία των 10-11 χρονών, να ενημερώσουμε τους γονείς, να γνωρίζουν ότι θα προετοιμαστούν οικονομικά για την τότε εποχή. Το βλέπετε από βεβαίως, τόσο νωρίς. Βεβαίως. Ναι. Γιατί είναι η θέση των κοινοδόντων, που είναι περίπου 2-2,5 ετών, έρχονται οι κοινοδόντες, η δεύτερη γονφή, και μας δείχνουν αν και τι είδους θεραπεία θα χρειαστεί το παιδί. Αυτό δεν το ήξερα. Οπότε ενημερώνουμε τους γονείς να γνωρίζουν για να μην πέσουν από τα σύννεφα. Είναι σημαντικό για τους γονείς ένα παιδί να ξέρει τι του συμβαίνει και τι να προλάβουν. Έτσι, γιατί αν περάσουν και κάποια χρόνια δεν μπορείς να κάνεις και πράγματα μετά. Μπορείς να το κάνεις, απλώς θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Και σίγουρα μεγάλο ρόλο σε αυτή την βρεφική ηλικία είναι και το πιπίλισμα του δαχτύλου ή των δαχτύλων, γιατί εκεί ποικίλει λίγο, που σίγουρα επιβαρύνει. Ναι. Την κατάσταση των δοντιών, δηλαδή και των πρώτων δοντιών, ναι, αλλά και των δεύτερων πώς θα βγουν και εκεί μετά τα σιδεράκια ίσως είναι απαραίτητα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Βέβαια το πιπίλισμα του δαχτύλου έχει να κάνει με μια ανάγκη του παιδιού. Και αν πάμε την ανάγκη, επειδή εμείς ξέρουμε ότι δεν κάνει καλό στο παιδί, να την κόψουμε με έναν τρόπο άτσαλο, τότε θα δημιουργήσουμε άλλο πρόβλημα στο παιδί. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ευαίσθητοι και να αλλάξουμε την συνήθεια του παιδιού με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην έχουμε αντίδραση από το παιδί. Τι πρέπει να πούμε στο παιδί μας για να κόψει το πιπίλισμα? Να ξεκινήσω από το τι λένε οι γονείς μέχρι τώρα στο παιδί. Mm-hmm. Ντροπή σου που βάζεις το χέρι στο στόμα. Τι πράγματα, σαν μωρό είσαι. Τι παιδί είναι αυτό που έχω εγώ. Αμάν, πού θα το σταματήσεις. Αυτό, τι κάνει. Μαρκάρει το παιδί, νιώθει αδύναμο, νιώθει... Λάθος. Ότι... Φυσικά εννοώ νιώθει λάθος. Ότι δεν τον δέχεται η οικογένεια όπως είναι, αυτό είναι ένα κουσούρι. Τι λέμε? Είναι ένα θέμα που το κάνει να νιώθει ασφάλεια. Εγώ, τότε λοιπόν πάμε και λέμε. Που έλεγα ότι ξέρω εγώ,
Αγάπη μου, θα κάνει στραβά δοντάκια. Δεν θα έχει ωραία δοντάκια. Λάθος. Αυτό είναι μακρινό, δεν το κατανοείτε. Δεν είναι θέμα λάθους, αλλά είναι μακρινό, δεν το κατανοούν. Λίγα παιδιά το κατανοούν. Αλλά άλλα παιδιά δεν το κατανοούν. Με αποτέλεσμα να σου λένε αυτό με ευχαριστεί τώρα. Κάνω αυτό που με ευχαριστεί τώρα και τα δόντια μας τα αργότερα βλέπουμε τι θα γίνει. Άρα λοιπόν η λύση είναι στο να ξεχωρίσουμε και να ξέρουμε ότι το παιδί μας πάντα είναι τέλειο, ό,τι και να κάνει. Επειδή είναι παιδί, είναι τέλειο. Ποτέ δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά. Υπάρχουν παιδιά μικρά και μεγάλα. Κακό και καλό δεν υπάρχει. Τι τους λέμε λοιπόν? Λοιπόν, λέμε ότι αυτό είναι το δαχτυλάκι. Και αυτό το δαχτυλάκι είναι μπαγάσικο. Και πάει και μπαίνει μέσα, τρυπώνει μέσα στο στόμα σου. Εσύ, κάθε μέρα που περνάει, μεγαλώνεις. Έτσι όπως μεγαλώνεις, θα φτάσεις στο σημείο να νικήσεις το χεράκι και να μην το αφήσεις να μπει μέσα μια φορά. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε? Ξεχωρίζουμε το παιδί από το δαχτυλάκι. Έχουμε λοιπόν, όχι πως φταίει το παιδί, το δαχτυλάκι φταίει. Αυτό το μικρό πραγματάκι φταίει. Άρα το παιδί μπορεί να νιώσει ικανό να αρχίσει τα πρώτα του βήματα να προσπαθεί να πολεμήσει ένα δαχτυλάκι που είναι τόσο τα μικρό. Κάθε φορά που το καταφέρνει και για λίγο δεν το βάζει, υπάρχει επιβράβευση. Πάρε μεγάλη, τα κατάφερες πάλι. Αλλά αυτό τώρα, επειδή τα παιδιά μπορεί στο ξύπνιο τους να το παλέψουν. Στον ύπνο τους όμως που μπαίνει ασυνείδητα. Μα μη θέλουμε να κάνουμε τούμπα όλη τη συνήθεια του παιδιού μέσα σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή και θέλει να πάρουμε και ένα τετραδιάκι και όσες βραδιές ή μεσημέρια ή οποτεδήποτε δεν βάζει το χεράκι το παιδάκι το χέρι του στο στόμα, τότε να παίρνει και ένα αστεράκι, να επιβραβεύεται. Έτσι λοιπόν, όταν μαζέψει πολλά τέτοια αστεράκια, γίνεται ένα μεγάλο δώρο. Ένα αυτοκόλλητο που είναι... αρέσουν στα παιδιά. Και αργότερα μπορεί να πάρει και ένα ποδήλατο, γιατί είναι το ποδήλατο που κατάφερε, νίκησε και ξεπέρασε την αδυναμία του χεριού του να μπαίνει μέσα. Σε ποια ηλικία πρέπει να ανησυχούμε? Ότι, δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια να κόψει το πιπίλισμα, αλλά τώρα ας πούμε είναι 6, 7, 8 και παραπάνω ετών. Εκεί νομίζω ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε με διαδικασία. Τι θα κάνουμε, θα χαλάσουν τα δόντια και εντάξει, ότι έχει μεγαλώσει πλέον το παιδί. Υπάρχει κάτι πιο αποτελεσματικό, ας πούμε, για την ηλικία? Και μετά υπάρχει, ξέρω, έχω ακούσει για κάποια υγρά που μπαίνουν στα δάχτυλα που μυρίζουν άσχημα, έχουν άσχημη γεύση. Για δεν ξέρω, κάποιους μηχανισμούς στον ουρανίσκο που μπαίνουν για να μην μπορεί να πιπιλήσει. Φανταστείτε τώρα να σας αρέσει ένα γεύμα. Να σας αρέσει ένα φρούτο και να σας βάλει η μητέρα σας πιπέρι στο φρούτο ή κάτι πολύ πικρό, κάτι πολύ πικρό, έτσι. Ναι. Πόσο θα χάσετε την εμπιστοσύνη και την καλή σχέση που θα έχετε με τη μητέρα σας? Γιατί είναι κάτι που το θέλετε τόσο πολύ να γίνει με τον συγκεκριμένο τρόπο και όμως αυτό το βαφτίζουμε, το κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε το παιδάκι αρχίζει και να μην πω την αλήθεια, τι θα κάνουμε, μπορεί να τα πάρει και να αρχίσει να θυμώνει με τη μαμά του πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται σε παιδί ηλικία. Και γιατρό. Και θα έρθουμε μετά σε εσά το παιδάκι. Να πείτε ό,τι θέλετε σε αυτό. Απλώς επειδή το παιδί πάντα έχει δίκιο και επειδή ποτέ δεν θέλουμε να στριβλώνουμε αυτό το οποίο αγαπά και θέλει να κάνει το παιδί, πηγαίνουμε μεθοδικά. Σας είπα τον πρώτο τρόπο, να ξεχωρίσουμε το δαχτυλάκι από τον εαυτό του. Αυτό γίνεται στα 4, 5 και 6 του χρόνια. Και 7 του χρόνια γίνεται ακόμα αυτό. Από εκεί και πέρα συζητούμε με το παιδί ότι, επειδή πραγματικά είναι μια συνήθεια που δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, μήπως, αν θέλει, να το βοηθήσουμε αλλιώς. Θες να σε βοηθήσουμε αλλιώς. Έχεις κατανοήσει την αναγκαιότητα να μην βάζεις το χεράκι στο στόμα? Τότε εμείς είμαστε κοντά σου να σου δώσουμε ένα εφόδιο να το ξεπεράσεις. Τι είναι αυτό? Είναι δαχτυλίδια ορθοδοντικά, βάζουμε στους γομφίους πίσω και υπάρχει ένα σειρματάκι στην υπερώα που κάνει κάποιες αγκύλες μέσα στο στόμα και μόλις μπαίνει το χεράκι στο στόμα δεν ικανοποιείται το παιδί όσο ικανοποιεί το μέχρι τότε, διότι ακριβώς βρίσκει σε αυτό το σύρμα και δεν μπορεί να ευχαριστηθεί να πιπιλάει το δάχτυλό του. Αυτό όμως δεν θα γίνει επιβάλλοντάς του το. Αυτό θα γίνει μόνο με την συνεργασία του παιδιού, αν θέλει να του υπενθυμίζει αυτό το πράγμα, ότι καλό είναι να μην το βάζει το χεράκι στο στόμα. Οπότε καλή είναι η συζήτηση και η κουβέντα, έτσι, με τα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Στα παιδάκια που είναι ενός 1,5 έτους και χρησιμοποιούν ακόμα, παίρνουν την πιπίλα. Εκεί έχουμε και εκεί πρόβλημα με τα δοντάκια? Θα το έχουμε, αλλά η πιπίλα, γενικά να γνωρίζουμε ότι εύκολα την αποποιείται το παιδί. Γιατί άμα την τρυπήσουμε και δεν έχει την ευχάριστη αυτή όψη και υφή που έχει, το παιδί μετά από λίγο την πετάει. Τότε βέβαια είναι ο κίνδυνος, μήπως αντί για την πιπίλα μπει το χέρι.
Αν δούμε κάτι τέτοιο να αλλάζει, προτιμάμε να έχουμε την πιπίλα για ένα μικρό χρονικό διάστημα ακόμα, παρά να δώσουμε τη δυνατότητα στο παιδί να αλλάξει και να πάει στο χεράκι. Οπότε όλα θέλουν τον τρόπο τους, με άλλα λόγια. Ναι, θέλουν λίγο τον τρόπο τους και κυρίως ο σύγχρονος οδοντίατρος δεν να κάνει πια δουλειά μόνο. Είναι εκπαιδευτής. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους γονείς να δουν το παιδί τους με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να το κάνουν, να το βοηθήσουν να ξεπεράσει τις δυσκολίες που έχει και κυρίως τις ανασφάλειες. Γιατί η ανασφάλεια οδηγεί το παιδάκι να βάζει το χεράκι του στο στόμα. Εσείς οι παιδοδοντίατροι, δεν έχετε και μεγάλα παιδιά που μπορεί να φοβούνται τον οδοντίατρο, έτσι για να το ξεπεράσουμε. Ίσως για να ξεκινήσουμε από την αρχή την επαφή της με τον γιατρό. Γιατί η μαμά λέει στο παιδί, μη φοβάστε, δεν θα πονέσεις. Γιατί η μανούλα, όταν ήταν μικρούλα, πήγε στον οδοντίατρο, πόνισε, ταλαιπωρήθηκε και μεταφράζει το μυαλό της. Αφού εγώ τώρα που είμαι 25 χρονών, έχω περάσει τα πάνδυνα όταν πήγα στον οδοντίατρο και το θυμάται με μελανά χρώματα. Δεν ήταν τότε, όλοι σαν και εσάς. Όχι, πρόσεξε τη σκέψη. Ακολουθήσε τη. Τότε τι γίνεται, το παιδάκι μου θα είναι πραγματικά ταλαιπωρημένο από τον γιατρό που θα πάει. Δεν συνυπολογίζει η μητέρα όμως, πρώτον, ότι έχουν περάσει τόσα 15 χρόνια από τότε, άλλη τεχνολογία, άλλος ο γιατρός, άλλη γνώση του γιατρού, άλλη εμπειρία και άλλο το πλησίασμα που κάνει ο γιατρός στο παιδί. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Δική μου χαρά. Ελπίζω να βοηθήσαμε και εσάς που έτσι προετοιμάζεστε ψυχολογικά και εσείς και το παιδί σας για να πάτε την πρώτη φορά στον παιδοδοντίατρο. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας η Τασία από την Κεφαλονιά με κεφαλονίτικες συνταγές και έχουμε σαλάτα κεφαλονίτικη με καλαμαράκια και ένα πολύ ιδιαίτερο γλυκό για το τέλος. Στην κουζίνα με την Τασία. Ευχαριστούμε πολύ που κάνατε αυτό το ταξίδι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το εννοώ. Να σου θυμίσω ότι πριν πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να μην ήσουν και ακόμα παντρεμένη, είχατε έρθει να φάτε με το Μάκη και μου λέει: θέλω να σε δω μία μέρα με την Κιμ στην κουζίνα. Το θυμάσαι? Πολλά χρόνια. Δεν το θυμάμαι, μπορεί, αλλά ξέρω ότι είσαστε. Πάντως σίγουρα χωρίς παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλωστέριο ότι μέσα από την καρδιά μου. Να σας πω καλό χειμώνα γενικότερα. Θα φτιάξουμε σήμερα κεφαλονίτικες αυθεντικές συνταγές. Και ναι. Θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ αγαπημένο μου γλυκό. Σοβαρά? Ναι. Γιατί... γι' αυτό το διάλεξες, ναι. Γιατί μου το φτιάχνει η γιαγιά μου. Ναι. Όταν ήμουν μικρή, αλλά θέλω τώρα να δω πώς το φτιάχνετε εσείς στην Κεφαλονιά. Είναι ένα ριζόγαλο, όχι πολύ διαφορετικό, αλλά πολύ νόστιμο. Και να πω ότι τα τελευταία χρόνια, γενικά ο κόσμος, άσχετα και από την κρίση, επανέρχεται πολύ σε αυτές τις γεύσεις που ξέραμε, που αγαπούσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε την εκτέλεση. Ωραία, ναι, και να δούμε πώς φτιάχνετε. Εγώ βλέπω, το βλέπω λοιπόν, έτοιμο εκεί. Θέλετε και... να πω τα υλικά, πώς θέλετε. Να πούμε τα υλικά. Λοιπόν, θέλουμε, για να το καταλάβουν όλοι, 6 ποτήρια νερό. Το ποτήρι που θα μετρήσουμε θα είναι ίδιο. Αυτό μας ενδιαφέρει. 6 ποτήρια νερό. 6 ποτήρια γάλα. Αν είμαστε στο χωριό και έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε γάλα φρέσκο, ωραία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα. 3 αυγά, 1,5 ποτήρι ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας κορφλάου, κανέλα, 1 ποτήρι ρύζι γλασέ. Γλασέ. Και ένα λεμόνι. Το συγκεκριμένο λεμόνι το έφερα από την Κεφαλονιά και είναι από τη λεμονιά της κυρίας που ξεκοιμίζει τα καλοκαίρια. Ναι. Α, είναι φοβερό, ναι, λεμόνι, φοβερό. Δεν σας λέω τίποτα. Ναι, ναι. Το ξύσμα θα χρειαστούμε. Το ξύσμα θα χρειαστούμε. Ωραία. Εγώ το έχω κάνει ήδη για να κερδίσουμε ώρα. Βάζουμε το νερό και βράζει με το ρύζι. Δηλαδή τα 6 ποτήρια νερό με το 1 ποτήρι ρύζι, με ελάχιστο αλάτι που ξέχασα να το πω και με το ξύσμα στην ψηλή μεριά του λεμονιού. Αυτό μας παίρνει περίπου 1/4, δηλαδή... Εμείς πού καταλαβαίνουμε ότι είναι, ας πούμε, έτοιμο το ρύζι, πώς θέλω. Το ρύζι το νερό. Ωραία. Τελείωσε. Okay, και μετά, αυτό. Τώρα δηλαδή, θα ρίξουμε μέσα το γάλα. Γι' αυτό είπα να το κάνουμε, αυτό για να μην σας φάω όλη σας την ώρα. Ωραία. Γι' αυτό είπα να το εξοικονομήσω. Και μετά μπαίνει το γάλα, ε. Ναι, ναι, ναι. Όλα. Θα βγαίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Θα κρατήσω λίγο γάλα, θα δείτε το γιατί. Και σε ένα μπολ ρίχνω τα αυγά,
με τη ζάχαρη, τη μισή. Τη μισή τη ρίχνω στα αυγά και τη μισή τη ρίχνω εδώ. Το ριζόβελο αρέσει στους ξένους πελάτες. Υπερβολικά. Υπερβολικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Και υπερβολικά σε κάποιους Έλληνες. Ο Εμμύρης του Κατάρ, ας πούμε, έφαγε ριζογαλάκι. Ο Εμμύρης του Κατάρ μας έκανε ρεζερβέ. Ναι. Ο Εμμύρης, ο κανονικός. Ναι, ναι. Όμως μετά, επειδή το μαγαζί είδε ότι ήταν σε πολύ κεντρικό σημείο, έφαγε φρουρά, ευτυχώς έφαγε. Μας ακύρωσε μετά και πήγε και έκλεισε σε μία ταβέρνα επάνω. Πιο επάνω δεν γινότανε. Που είχε πει ότι 8.30 ώρα θέλουν να είναι τα φαγητά στο τραπέζι και 9 παρα 10 είχε φύγει κιόλας. Μάλιστα. Ναι, ο Εμμύρης. Ο Εμμύρης. Εμείς επί σειρά ετών έχουμε ένα πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το μέρος. Τι φαγητά τους αρέσουν, έτσι, για να μαθαίνουμε κι εμείς. Ο συγκεκριμένος ζητάει από εμάς κατσικάκι. Κατσικάκι, ναι. Πώς, στη γάστρα. Του κάνουμε μισό στη γάστρα με λαδολέμονα και πατατούλες και το βγάλουμε με τη γάστρα και του κάνουμε και το μισό παϊδάκια. Και σαλάτες και τέτοια. Ο συγκεκριμένος είναι ένας από τους πολύ γνωστούς ανθρώπους. Το αρέσει πολύ, το αγαπάει πολύ. Λοιπόν, χτυπάμε τα αυγά, κρόκο και ασπράδι μαζί, με τη μισή ζάχαρη, με το κορφλάου. Ναι. Το κορφλάου είπαμε τρεις μεγάλες κουταλιές της σούπας. Το κορφλάου το κάνει, δεν μας θυμίζει το κλασικό ριζόγαλο, το κάνει πιο... Πιο κρέμα. Μπράβο. Και γι' αυτό έχουμε κρατήσει και το... κάποιο γάλα, δηλαδή δεν το έχουμε ρίξει όλο στην κατσαρόλα για να το κάνουμε, να το ομογενοποιήσουμε. Αχ, μ' αρέσει και πολύ αυτή η κατσαρόλα, είναι έτσι νησιώτικη. Ναι, πολύ. Και είχατε και μια άλλη, γιατί εμένα το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κόκκινο, που αλλά θα τη χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη, πολύ. Αλλά μου θυμίζει θάλασσα. Μου φάνηκε λίγο πιο θάλασσα δεν γίνεται. Αλλά μου φάνηκε λίγο μικρή, φοβήθηκα και έτσι με αυτή. Το δικό σας αγαπημένο φαγητό ποιο είναι? Εγώ τα τελευταία. Δεν έχω ένα, δυστυχώς. Έχω πολλά. Αλλά τα τελευταία χρόνια, παλιά όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήμουνα 7 μέρες, το λιγότερο 5 μέρες, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να είναι εστιατόριο στη μόδα και να μην πάω. Ενώ τώρα θέλω να φάω είτε ένα ωραίο ψάρι, είτε ένα ωραίο κρέας, αλλά ωραία μαγειρεμένο. Δηλαδή επανέρχομαι στις κλασικές γεύσεις. Πάντα ήμουνα, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, τώρα δεν θέλω να πω ότι γεράζω. Δεν θέλω να το μεταφέρω. Όχι, όχι, κυρία Τασία μου, όχι. Ναι, ναι, ναι. Αδυναμίες στο φαγητό ή στα γλυκά? Δυστυχώς και στα δύο. Κι εγώ. Δυστυχώς. Αυτό πάλι. Και ναι. Μεγάλη αδυναμία στο ψωμί. Για μένα, δηλαδή, η καταστροφή μου είναι το ψωμί. Όχι, το ψωμί δεν έχω πρόβλημα. Ναι, αλλά ψωμί. Φαγητό ναι, και γλυκό ναι, δεν ναι, το ξεχωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, έχω και εγώ το παράλογο ότι μπορεί να φάω πρώτα γλυκό και μετά φαγητό. Όχι. Όχι, όχι. Εγώ θέλω πρώτα το φαγητό και μετά το γλυκό. Όχι, τα θέλω όπως τα θέλω. Και το πρωί ποτέ ζουμερό γλυκό. Το πρωί κουλουράκια και τέτοια. Και, ναι. Αχ. Λοιπόν. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ λέω ότι όλοι κάτι έχουμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά άμα μας αρέσουν και όλα είναι πρόβλημα. Ναι, είναι. Δεν είναι. Εμένα είναι. Το λες. Περιμένουμε λίγο να βράσει το γάλα. Δεν θα μας πάρει πολύ ώρα, γιατί είχαμε κάνει και τη σωστή προεργασία. Λοιπόν, αυτό το έχετε χτυπήσει τώρα έτσι αρκετά έχουμε καλά χτυπήσει. Για να δέσουν ναι, τα υλικά. Έχουμε χτυπήσει τα τρία αυγά, τη ζάχαρη, το κορφλάου και το λίγο γάλα που κρατήσαμε. Και τώρα αυτό θα το ρίξουμε εδώ. Και δεν φοβόμαστε καθόλου. Να, νομίζω ότι έχει αρχίσει, αν βλέπω καλά, και βράζει. Ναι. Αυτό που του δίνει πολύ ωραία άρωμα είναι το λεμόνι. Το λεμόνι, Ναι, πολύ. Δηλαδή, μόλις δοκιμάσετε, αυτά τα φτιάξα το μεσημέρι. Θα δοκιμάσετε, θα καταλάβετε ειλικρινά αυτό που σας λέω. Και να πούμε ότι είναι κάτι που γίνεται πολύ γρήγορα και που πλέον, δηλαδή, εγώ συνήθως, επειδή μ' αρέσει αυτός ο μήνας να είμαι Αθήνα και που η νύφη μου είναι Κατερίνα, πλέον τα τελευταία χρόνια, αντί να πάρουμε κάποιο πολύ ουάου αγλικό, συνήθως κάνουμε ριζόγαλο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς ο κόσμος πλέον. Το τρώει με πολύ μεγάλη του χαρά. Μα είναι ένα παραδοσιακό, ναι, είναι παραδοσιακό. Γλυκό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βέβαια το βλέπουμε και σε γειτονικές χώρες. Αλλιώς σε άλλες παραλλαγές λίγο. Ναι. Και λίγο και τώρα βλέπω που τα βάζουν και στο φούρνο και αυτά. Εγώ οι κλασικές συνταγές μου αρέσουν με τον κλασικό τρόπο. Δηλαδή δεν μου αρέσει πολλές επεμβάσεις. Λοιπόν, ρίχνουμε αυτό το μείγμα μέσα. Μόλις έτσι ξεκινήσει να βράζει. Ναι, ναι, μόλις ξεκινήσει να βράζει. Αυτό είναι όλο και τώρα ξεκινεί
μόλις θα αρχίσει να κοχλάζει, το κορφλάου και το ρύζι βέβαια θα το βοηθήσει και θα δούμε ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία κρεμώδη εικόνα. Νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι. Στη μαγειρική βοηθάει η μουσική, η ωραία μουσική. Νομίζω ότι η ωραία μουσική βοηθάει παντού. Παντού. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην βοηθάει η μουσική. Και όταν είναι ωραία μουσική, εσείς έχετε την τύχη, νομίζω, να έχετε ένα από τους πιο ωραίους Έλληνες καλλιτέχνες. Είναι ένα πολύ χαρισματικό το παιδί σας. Παίζει τα πάντα. Βέβαια, έτσι, έτσι, έτσι. Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος καλλιτέχνης. Το αγαπημένο φαγητό του ποιο είναι, έτσι, για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα. Ο Αντώνης αγαπάει πολύ στην Κεφαλονιά, την Κεφαλονίτικη και φέτα, τις ωραίες ντομάτες, τα ωραία αυγά και το ψάρι νομίζω ότι το τρώει για να πει ότι το έφαγε. Δεν νομίζω ότι... Και ό,τι είναι τίποτα σε γουρνοπουλάκι και αυτά, μακριά παρνί και από κατσίκι. Ό,τι παχαινεί. Δεν το φαίνεται. Αν και τώρα νομίζω ότι τα αγόρια έχει κάνει μια προσπάθεια. Εντάξει, μωρέ, Αντώνης είναι λατρεμένη περίπτωση τώρα. Εντάξει. Το αγαπημένο σας τραγούδι ποιο είναι του Αντώνη? Δεν μπορώ. Νομίζω ότι πάντα είναι, θέλω να πω το τρέμω, μετά λέω ότι έτσι ξαφνικά ότι είναι εθνικός ύμνος, μετά νομίζω ότι είναι το Έλα να με τελειώσεις, μετά από το καινούριο, μετά τα Σάββατα. Τραγουδάτε? Όχι, είμαι φάλτσα πολύ. Ναι, είμαι. Επιχειρείτε όμως. Όχι. Γιατί, ας πούμε, πώς μερικοί τραγουδάνε στο μπάνιο, εσείς μπορεί να τραγουδάτε στην κουζίνα. Όχι. Τα αφήνουμε στον Αντώνη τώρα. Ναι, αυτό, νομίζω ε? Ότι είναι πολύ καλό οι άνθρωποι. Εγώ είμαι μία γυναίκα, γιατί πλέον δεν είμαι κοπέλα. Είμαι μία γυναίκα που και ιδιαίτερη μόρφωση δεν πήρα. Όχι ότι δεν μου τη δώσανε η δική μου, απλώς εγώ το έριξα πολύ έγκαιρα στα κομμενικά. Η δική μου, παρόλη την οικονομική του κατάσταση, είχαν την προδιάθεση να. Όμως, αν μέσα στα εκατομμύρια λατώματά μου, αν έχω ελάχιστα προτερήματα, ένα από αυτό είναι ότι έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι για όλα. Σωστό είναι. Δηλαδή δεν θα μπω ποτέ σε ένα μαγαζί που να μην ξέρω το αντικείμενο και να πουλήσω ξυπνάδα. Θα πω, θέλω μία κατσαρόλα, αλλά σας παρακαλώ πολύ να μαγειρεύει και να κάνει ως 40 ευρώ. Δεν θα βάλω να μου κατεβάσουν τον 300 για να πάρω τον 20. Mm. Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζω. Και θεωρώ ότι γενικά οι άνθρωποι, αν δεν πουλάμε ξυπνάδα σε όλους τους τομείς, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η εξυπνάδα όμως πάνω στη δουλειά σας σας έχει βοηθήσει? Ναι, εντάξει, η εξυπνάδα σε βοηθάει στα πάντα, ρε παιδί μου. Άλλο όμως το να είσαι έξυπνος και το άλλο να είσαι ξερόλας. είναι λίγο διαφορετικό. Έχει τεράστια διαφορά. Αυτό λέω, ότι εντάξει, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εντάξει. Θα πιστεύατε πριν από μερικά χρόνια που ξεκινήσατε να μαγειρεύετε ότι θα έχετε αυτές τις επιτυχίες που έχετε τώρα? Εγώ όχι μόνο δεν το πίστευα αυτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι από ένα πάρα πολύ μικρό χωριό και οι γονείς μου είχαν χτινοτροφία και κάρβουνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή, άκουγα κάποια ονόματα τα οποία όχι δεν θεωρούσα ότι θα τα δω, φοβόμουν και να τα πω. Όμως η ζωή, ευτυχώς, μας φυλάει πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, το ριζόγαλο να το αφήσουμε να γίνεται έτσι, καλώς θα το δούμε κι εμείς εκεί έτοιμο. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου και να προχωρήσουμε στα καλαμάρια. Ναι, γιατί έχουμε να φτιάξουμε και αυτή την ωραία την σαλάτα με τα καλαμαράκια. Είναι ραγδαία η εξέλιξη, οπότε θα το δούμε, πολύ θα καλά. Το παρακολουθήσουμε. Ναι. Ωραία. Τώρα, για τη σαλάτα, την λοιπόν, κεφαλονίτικη με καλαμάρια, εγώ να δείξω μία σαλάτα από καλαμάρια. Εντάξει, θα μπορούσαμε να δείξουμε πολλά πράγματα. Γιατί είναι κάτι που μπορούμε να το δώσουμε σαν ορεκτικό, να το βάλουμε σε ένα ωραίο μπολ για μπουφέ. Βασικά πρέπει να σας πω ότι τα καλαμάρια ήρθαν από την Κεφαλονιά. Είναι φρέσκα καλαμάρια. Φαίνονται. Ο ψαράς μου, ο κύριος Ρασιάς, δεν δέχτηκε ούτε καν να τα πληρωθεί. Μου είπε, όχι, εσύ πας στην εκπομπή, οι άνθρωποι θα μιλήσουν για Κεφαλονιά. Οπότε, έχω φέρει κάποια βρασμένα και έχω φέρει και κάποια να δείξουμε ένα καλαμάρι, πώς καθαρίζεται. Γιατί να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει και το φοβάται. Να δείξουμε ότι δεν είναι κάτι. Κάπου εδώ είχατε κάτι γαντάκια, να τα. Ναι, έχουμε κάτι γαντάκια. Ωραία. Εδώ. Για αυτή τη σαλάτα, λέω ότι είναι μεγάλα, να είναι μεγάλα τα καλαμάρια, αλλά και μικρά να είναι, απλώς με τα μεγάλα καλαμάρια είναι λίγο καλύτερο το αποτέλεσμα. Αν, ας πούμε, δεν βρούμε τώρα τα φρέσκα, τα καλαμάρια, τα πολύ ωραία, από την Κεφαλονιά, μπορούμε υπάρχει, και καταψυγμένα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό καλαμάρι, καταπληκτικό, κατεψυγμένο, μεγάλο,
δεν θυμάμαι τώρα να σας πω, και να θυμόμουν δεν θα μπορούσα, το οποίο μπορώ να σας πω ότι είναι εξαιρετικό. Μη μας τρομοκρατούν κάποια πράγματα. Λοιπόν, να το ψάξουμε θέλει. Το καλαμάρι το καθαρίζουμε όταν θέλουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα, όχι ότι αλλάζει κάτι στη γεύση, έτσι. Τραβώντας έτσι, βγήκαν από μέσα τα πάντα. Ωραίο κόλπο ήταν αυτό. Έχω παλέψει με καλαμάρι, να σας πω. Και θα κάνουμε και εδώ κάτι, αυτό, ούτως ώστε μόλις θα το βάλουμε από εδώ να πληθεί, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μείνει τίποτα και θα το έχουμε πεντακάθαρο. Μετά θα του βγάλουμε τα μάτια, ειδικά όταν είναι για τηγάνι, δεν το συζητάω, διότι αυτά είναι κινητές οβίδες, και θα βγάλουμε και όλο αυτό. Ναι. Σημαντικό αυτό, έτσι, να καθαρίσει σωστά το καλαμάρι. Γι' αυτό ήθελα να φέρω και ένα-δύο. Λοιπόν, και το καλαμάρι μας είναι τελείως καθαρισμένο. Ωραία, το πλένουμε. Λοιπόν. Γι' αυτό είπα να δείξουμε. Ήτανε μια, έτσι, κίνηση ματ. Κάπου εδώ είναι το χαρτί σας. Πολύ ωραία. Εδώ τώρα, λοιπόν, σε αυτό το καλαμάρι που το βλέπουμε έτοιμο. Αυτό. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε νεράκι, όχι πάρα πολύ νερό. Θα βάλουμε λίγο νερό. Θα βάλουμε δαφνόφυλλα μέσα, θα βάλουμε αλατάκι και θα βάλουμε ένα ποτήρι κρασί ή ξύδι. Και μόλις πάρει βράση το νερό αυτό, το κρασί ή το ξύδι είναι θέμα δικής μας, τι προτιμάμε, είναι δικό μας θέμα. Πιο έντονο βγαίνει με το ξύδι σίγουρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, στο καλαμάρι και στο χταπόδι αγαπάω πολύ το ξύδι, αλλά δίνουμε και την εναλλακτική με το κρασί. Και στο νερό που βράζει, αυτά τα καλαμάρια σε 10 το πολύ, σε 15 λεπτά είναι έτοιμα. Οπότε είναι μύθος ότι το καλαμάρι θέλει πολλή ώρα για να μαλακώσει. Είναι μύθος τελείως. Εκείνο που θέλει αρκετή ώρα βράσιμο είναι το χταπόδι. Αυτό σίγουρα, το χταπόδι δηλαδή, θέλει αρκετή ώρα βράσιμο. Να πούμε λίγο τα υλικά για τη σαλάτα. Λοιπόν, θέλουμε το καλαμαράκι, θέλουμε, φρέσκο ή καταψυγμένο. Θέλουμε φρέσκο ή καταψυγμένο, βρασμένο μόνο για 10 με 15 λεπτά, σε νερό, με δαφνόφυλλα, με κρασί ή ξύδι τώρα. Αν θέλουμε να του βάλουμε και λίγα μπαχάρια ή λίγους κόκκους πιπέρι, δηλαδή εντάξει, αυτό από εκεί και πέρα είναι στη φαντασία και στο γούστο μας. Εδώ τώρα τι βλέπω, πιπεριές, κρεμμύδι, μελανό. Αυτά όλα είναι μία επιλογή του τι, με το τι τρόπο θα κάνουμε τη σαλάτα μας. Ωραία. Αυτό όμως, εγώ έχω διαλέξει αυτά τα υλικά. Μπορεί κάποια άλλη, ας πούμε, νοικοκυρά να βάλει κάτι άλλο. Εγώ επειδή την κάνω με αυτόν τον τρόπο και είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Εμείς τώρα θέλουμε να μάθουμε εσείς πώς τη φτιάχνετε. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Και είναι κάτι που το κάνω συχνά. Και στο μαγαζί το είχαμε για πάρα πολλά χρόνια σαν σαλάτα, αλλά στο μαγαζί χρειάζεται κάποιες φορές να αλλάζεις κάποια πράγματα. Την είχαμε πάρα πολλά και σαν καλαμάρι σαλάτα και σαν σαλάτα. Αλλά είναι και κάτι που κάνω πολύ συχνά στο σπίτι μου. Να πούμε ότι για κάποιους που ζουν και έχουν τη δυνατότητα να είναι και ψητά τα καλαμάρια, το ίδιο πράγμα γίνεται πάρα πολύ ωραία με ψητά καλαμάρια. Ωραία. Αυτά θα τα κόψουμε. Αυτά θα τα κόψουμε, πολύ ωραίες ροδέλες, αλλά ένα μπολ κάπου πριν. Ένα μπολ. Κάπου το είδα λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, θα βρούμε ένα μπολ. Όχι, όχι, ήταν ένα γυάλινο κάπου. Α, εδώ. Α, ωραία. Βοήθεια από το κοινό. Εδώ. Δίπλα στο ψυγείο, το λευκό. Όχι. Ένα μπολ τέτοιο κάπου είδα. Ένα μπολ τέτοιο. Ψυγείο, λευκό, ντουλάπι κάτω. Βοήθεια του κοινού, λευκό, λοιπόν, λευκό, λευκό. Όλοι μαζί. Λευκό, κρεμμύδι, σκόρδο. Λευκό, δίπλα στο ψυγείο. Καλά, δεν το πιστεύω. Ψάχνοντας την πιατέλα. Έλα, Τζέννη. Το μπολ. Το μπολ, το ίδιο σαν αυτό. Το γυάλινο. Μπράβο. Έλα, ρε παιδιά, αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν. Τζέννη, μαγειρεύεις. Ναι, με. Έχεις φάει φαγητό από την κυρία Τασία. Δυστυχώς δεν έχω φάει. Να, σήμερα θα φας. Και μου είπε και πριν από λίγο ότι είναι και κεφαλονίτισσα. Ναι. Κεφαλονίτισσα είσαι. Ναι, βέβαια. Να, λοιπόν, ξέρεις να φτιάχνεις τέτοια πράγματα. Έλα, μωρ, τώρα αυτά δεν είναι. Ρε, παιδιά, αυτά είναι κάτι πολύ απλό. Αφού είναι και από τον τόπο σου. Κόβουμε τα καλαμαράκια, δεν είναι τώρα. Εντάξει τώρα, αυτό είναι αστεία πράγματα. Δεν είναι. Εντάξει. Ροδελίτσες, λοιπόν. Ναι, ροδέλες ή αν το καλαμάρι στην προσπάθειά μας να το καθαρίσουμε μας έχει να ανακατέψω κοπεί. Από το ριζόγραμμα, ναι. Μην μας πιάσει ναι, το, γιατί ωραία. Και αυτές οι κατσαρόλες έχουν το ελάττωμα που... αλλά δεν είχατε από τις άλλες πιο μεγάλη. Εντάξει, πού να φανταστείτε ότι θα δείξω και ποσότητα. Όπο ριζόγαλο που θα φάμε.
Μου θυμίζει έτσι τα παιδικά μου χρόνια. Νομίζω σε όλους. Το πώς επιλέγουμε να κόψουμε τα καλαμάρια, μικρά ή μεγάλα, mm-hmm. αυτό είναι δικό μας. Δηλαδή, απλώς εγώ δεν είμαι πολύ της λεπτομέρειας γενικά. Εντάξει, στο φρέσκο είναι ωραίο να είναι έτσι μεγάλο το κομμάτι. Ναι, νομίζω και εγώ. Τελικά, αυτό είναι μύθος ότι άμα το καλαμάρι είναι φρέσκο είναι και σκληρό. Νομίζω ότι είναι μύθος. Γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η γεύση του φρέσκου καλαμαριού είναι από τα ωραιότερα πράγματα που υπάρχουν. Έχει να κάνει με το βράσιμο, με το ψήσιμο, με τι έχει να κάνει. Νομίζω ότι το καλαμάρι το τηγανιτό, που είναι από τα ωραιότερα πράγματα, ωραία. Δεν το συζητάμε, η ιστορία είναι να είναι μπόλικο το λάδι, παίζει ρόλο, και να καίει. Παίζει ρόλο αν το βράσω, δηλαδή αν βάλω το καλαμάρι ήδη σε νερό που βράζει, ή αν το βάλω σε κρύο νερό να βράσει. Δεν σφίγγει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Αυτό νομίζω δεν παίζει κανένα ρόλο. Νομίζω μόνο ότι για το τηγανιτό, για να έχουμε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε μπόλικο λάδι και να έχει κάψει καλά. Αυτό το θεωρώ πολύ, αυτό είναι, πολύ πούμε, σημαντικό, γιατί καλή. Εάν το λάδι δεν έχει κάψει, το καλαμάρι μας θα πανιάσει. Και μετά είναι κάτι που δεν μπορείς να το συνεφέρεις, δηλαδή... Δεν πάει να το τηγανίσει μετά όσο είναι ώρα θες. Θα γίνει και χειρότερο νομίζω. Όλη η ιστορία είναι να είναι το λάδι πολύ... Να καίει το λάδι και να είναι μπόλικο. Εκεί δεν πάει λίγο λάδι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε φρέσκο κρεμμύδι, είτε ξερό. Είναι καθαρά θέμα γούστου, θέμα εποχής και πόσο μας αρέσει. Ακόμα και σκορδάκι θα μπορούσαμε να βάλουμε, αν εμείς το αγαπάμε. Δηλαδή, το κόβετε σε μεγάλες φλωρίδες το κρεμμυδάκι. Ναι, όπως έκοψα και τις πιπεριές. Mm-hmm. Τώρα αυτό και πάλι λέω, γιατί αφού είναι σαλάτα, είναι ωραίο. Δεν είναι κάτι που να μας ενοχλεί. Και μετά θα φτιάξουμε μία σάλτσα. Ή με λάδι ξύδι ρίγανη, ή με λάδι λεμόνι, μουστάρδα και ρίγανη. Ακεί και πάλι το θέμα είναι τι εμείς αγαπάμε πιο πολύ. Εμείς έχουμε εδώ και τις δύο επιλογές. Τη μουστάρδα τι θα την κάνουμε? Θα την βάλουμε, αν βάλουμε λάδι λεμόνι, θα την βάλουμε μέσα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε, είδα πριν ότι και ωραίο χρώμα. Ναι. Δίνει πολύ ωραία χρώματα. Μπράβο. Ωραία, να αυτό. Χρησιμοποιήσω αυτό. Λοιπόν, αυτό το ανακατεύουμε και τώρα σε ένα πιάτο βαθύ, σε ένα πιάτο, σε ένα μπολ, σε ό,τι εμείς θέλουμε. Ωραία. Να πάρω αυτό που αυτά τα πριν. Καλαμαράκια, παιδιά, και να τα φάτε, γιατί τα μαγείρεψα το μεσημέρι, γιατί είναι και φρέσκα και τα μαγείρεψα το μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα εσύ διαλέσεις, αν θες λάδι, λεμόνι, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, ή αν θέλεις λάδι, ξύδι, ρίγανη. Με ό,τι θέλεις το κάνω. Λάδι, μουστάρδα, λεμόνι, που μου αρέσει εμένα. Νομίζω όχι μόνο εσένα. ναι, εντάξει, τώρα αυτές είναι και επιλογές. Μουστάρδα. Αχ, ωραία, εμένα μου αρέσει γενικά το φαγητό να έχει χρώμα. Και αυτό νομίζω χρώμα ότι έχει μπόλικο. Βοηθάει πάρα πολύ. Ριγανούλα. Ριγανούλα και αυτή από την Κεφαλονιά είναι. Ναι. Τα κουβάλισα, παιδιά, το λαιμό, ό,τι μπορούσα τουλάχιστον. Ωραία. Και λαδάκι. Όχι, το ριζόγαλο που φοβάμαι τώρα, γιατί αυτό θέλουμε να το φάμε. Ναι. Εντάξει, νομίζω γίνεται και αυτό. Είναι, τελευταίο... είναι σε καλό δρόμο. Κάπου τα παιδιά μου δείξανε πριν μαχαιροπέρωνα. Εδώ. Ου, κάπου μου τα δείξανε. Όλα μου τα δείξανε. Ωραία. Εντάξει, αυτό. Αλλά το πίπερο, εγώ αλάτισα το νερό που έβρασα. Όμως, να βάλω πιπέρι. Και πιπέρι θα βάλουμε και αλάτι. Και σίγουρα επειδή βάλαμε και τις πιπεριές και το μαϊντανό και το κρεμμύδι, άσχετο ότι εμείς αλατίσαμε, εγώ γενικά και στις σάλτσες. Το θέλει τώρα, το αλατάκι του, Ωραία. Τέλεια. Ναι, νομίζω ότι τώρα αυτό που θέλει εδώ είναι ένα πολύ καλό ανακάτεμα. Πω. Και μεσημεράκι τώρα, μια χαρά θα είναι το καλαμαράκι. Και πιο πολύ το στυλιστικό, αν θέλεις τα σερβίρεις για να δείξεις την τελική εικόνα. Ωραία. Thank you.
Το πιο δύσκολο φαγητό που έχετε φτιάξει ποτέ ποιο ήταν, ε? Υπάρχει καταρχάς δύσκολο φαγητό? Νομίζω ότι ένα φαγητό που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ένα φαγητό που το θεωρούμε όλοι πολύ απλό, αλλά μέσα στην απλότητά του είναι δύσκολο, νομίζω ότι είναι οι μακαρονάδες. Μακαρονάδες, ε, γιατί? Γιατί αν σου φύγουνε έστω και λίγο, το χάνεις. Δηλαδή, και πλέον ο κόσμος, ακόμα και οι παλιοί άνθρωποι, θέλουν τα μακαρόνια πολύ λίγο βρασμένα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο φαγητό. Και πλέον και ο κόσμος, με τα κρέατα, τα θέλει πλέον πολύ λίγο ψημένα. Λίγο ψημένα, ε. Είναι πράγματα που θέλουν προσοχή. Και το ψάρι το θεωρώ δύσκολο, γιατί το φρέσκο ψάρι, αν το ψήσεις πιο πολύ, το κατέστρεψες. Εντάξει, όλα τα φαγητά θέλουν προσοχή. Έχει μοσχοβολήσει πάντα στο πλατό. Δεν ξέρω τι θα πρώτο δοκιμάσω. Νομίζω ότι θα κάνω αυτό που κάνω πολλές φορές. Θα φάω πρώτα το γλυκό και μετά το άλμυρο. Θα δοκιμάσει από αυτό το ριζόγαλο που το έχουμε έτοιμο. Αχ, θα δοκιμάσω. Ή μάλλον δοκίμασε πρώτα το καλαμάρι για να πας. Αλλά είπε ότι δεν έχει. Όχι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πω. Αυτό το έφτιαξα, φαντάσου, 12 ώρα το μεσημέρι. Και το λεμόνι. Ναι, το λεμόνι, χαρίζει όσο απόλυτα. Και να μην το φαντάζεσαι, χαρίζει απόλυτα, ναι. Ωραία, πω. Λοιπόν. Τώρα, εγώ μπορεί να μην κάνω εκπομπή και να φάω το ριζόγαλο. Ωραία. Θα το φάσω το διάλειμμα. Και τα καλαμάρια, θα το δοκιμάσεις, θέλεις. Θα δοκιμάσω και το καλαμάρι, γιατί εσένα πως σου ταιριάζει. Αυτό και μετά θα σας ευχαριστήσω με... ότι είναι μαγειρεμένα. Το πρωί, πρωί. Ωραία. Δηλαδή πριν έρθει το ταξίδι να πάρει. Για να με φέρει εδώ. Ναι, νομίζω τέλεια. Ότι το φρέσκο καλαμάρι, καταρχήν να πούμε ότι το καλαμάρι είναι κάτι που γίνεται με 50 τρόπους. Με ρύζι, με μακαρόνι, με πατάτες, τηγανιτό, βραστό, ψητό, δηλαδή είναι κάτι... Λοιπόν, λουκούμε. Να φανταστούμε ότι σε 5 λεπτά αυτό είναι έτοιμο. Αυτό είναι το τελικό το αποτέλεσμα. Εγώ θα σας το τελειώσω, εσύ θα συνεχίσεις. Εγώ λέω να αφήσουμε το ριζόγαλο να βράσει και να σας πάρω λίγο στο πιάνο, να μας πει ο Στέφανος ένα τραγούδι του Αντώνη, γιατί με αυτό θα γίνει το ριζόγαλο τέλειο. Ελάτε. Έχουμε ένα... Ελάτε. Να πούμε ότι σου είπανε να παίξεις κεφαλονίτικα και είπα Στέφανε άστα κεφαλονίτικα και παίξε ένα μου. Γιατί εγώ σας έχω πει πολλές φορές. Κυρία Τασία, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα, που ήρθατε από την Κεφαλονιά για μας. Να είσαστε καλά, Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας και φιλίας, έπρεπε να μαγειρέψουμε και μαζί. Νομίζω ότι το δικαιούστε και με τον νόμο. Έτσι. Με ποιο θα μας πεις? Έλα να με τενιώ. Μόνο εσύ μπορείς. Έλα να με τελειώσεις. Μη μου το αρνηθείς. Στο στήθος μου μη φοβηθείς. Μαχαίρι να καρφώσεις. Πάμε! Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω. Σου φωνάζω, άκουσε με, δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Ελπίζω να είμαι κυνηγήσει ο Αντώνης. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπράβο! Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κύριε Γιάννη, φτάσατε στο σημείο να χάσετε το σπίτι σας. Έχασα το σπίτι μου. Δεν περίμενα εγώ από τόσα χρόνια να βρεθείς σε μια στιγμή χωρίς τίποτα.
χωρίς λεφτά, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Αναγκαστήκατε ποτέ να περάσετε ένα βράδυ χωρίς στέγη? 9 μήνες έμεινα στο πεδίο του Άρεας. Πού κοιμόσασταν? Στο παγκάκι. Κυρία Ελισάβετ, θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με κάτι που μου είπατε προηγουμένως. Τα είχα όλα και τα χάσα όλα. Ακριβώς. Τα είχα όλα και τα χάσα όλα. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι το παιδί. Τίποτα. Έμεινα επί ξύλου κρεμάμενη. Κύριε Δημήτρη, οικογένεια έχετε, σύζυγο, παιδιά? Όχι, είμαι μόνος. Από επιλογή? Από επιλογή. Και από θανάτους. Έχω 6 θανάτους στη ζωή μου. Μητέρα, γιαγιά, αδελφό, πατέρα. Αισθάνεστε μόνος? Τελικά μόνοι δεν είμαστε όλοι. Και από τη μια στιγμή στην άλλη έμεινε άστεγος. Είναι σαν να πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι σου, ας πούμε. Και προσπαθείς να επιβιώσεις. Τα είχα όλα και τα έχασα όλα. Άνθρωποι, άστεγοι που ζουν δίπλα μας, που από μία μέρα στην άλλη βρεθήκαν στο δρόμο, χωρίς στέγη. Γι' αυτό και τους ονομάζουμε άστεγους. Ο καθένας τους μία ξεχωριστή ιστορία, μία ξεχωριστή μοίρα, διάφορες συνθήκες που τους φέρανε σε αυτό το σημείο. Θα ξεκινήσουμε με την ιστορία του κυρίου Βασίλη, ενός πατέρα 3 παιδιών, που τραβάει το δικό του... Ναι, το δικό του βάρος αυτής της ζωής, που του επεφύλαξε μία πολύ κακή έκπληξη κάποια στιγμή. Θέλω να καλησπερίσουμε κοντά μας στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κούρο, ψυχολόγο, γιατί θέλουμε να δούμε και την μεριά του ειδικού. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος τα είχε όλα και τα χάνει όλα, που βρίσκεται στο δρόμο κυριολεκτικά από τη μία στιγμή στην άλλη, πώς μπορεί να το ζυγίσει αυτό μέσα του, πώς μπορεί να βρει τη δύναμη να ξαναεπανενταχθεί, ας πούμε, σε μια κανονική ζωή, πώς μπορεί να βρει το γιατί μέσα του και όλα αυτά. Θέλω όμως πρώτα να πάμε να δούμε την ιστορία του κυρίου Βασίλη, του πρώτου έτσι που θα φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, τι μας είπε και πώς εκείνος έφτασε στο σημείο να φιλοξενείται σε έναν ξενόν αστέγο. Κύριε Βασίλη, είμαστε εδώ στον ξενώνα για άτομα που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Mm-hmm. Εσείς γιατί βρίσκεστε εδώ? Όλα ξεκινήσανε το 2011 το Μάιο, όταν με απόλυσε η εταιρεία, βρέθηκα να είμαι στον δρόμο. Μέσα στο αμάξι να κοιμάμαι. Τι είχαν και στιγμές που έκλαιγα τα βράδια, στενοχώριες, τι θα γίνει αύριο, τι θα μου ξημερώσει. Γκρεμιστήκανε μέσα σε μια μέρα όλα. Παντρεμένος. Ναι. Και έχετε και παιδιά. Ναι, ναι. 3. Όταν εσείς ανακοινώσατε στην οικογένεια ότι χάσατε τη δουλειά, τι έγινε? Το 2005 χώρισα με τη γυναίκα μου και το 2011 με απόλυσε η εταιρεία. Μετά το αυτοκίνητο τι έγινε? Μετά το αυτοκίνητο με μέσα μια κυρία. Μια κυρία φίλη της μάνας μου. Έμεινα ένα χρόνο στο σπίτι της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χτυπήσατε κάποιες πόρτες, ναι, φίλων, αρκετές, γνωστών, ναι. Που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν, να σας προσφέρουν μια δουλειά? Όχι, 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 αυτό δεν έτυχε ποτέ. Τους κοιτάζω, τους αγγίζω, τους μιλώ. Πώς είναι η ζωή εδώ στον Ξενώνα? Θα προτιμούσα οπωσδήποτε όλοι μας, εδώ μέσα από εμάς, να είμαστε στο σπίτι μας. Βρέθηκε μια δουλίτσα πολύ καλή, μου ανέβασε το ηθικό. Εδώ μέσα στον Ξενώνα είναι η εργασία? Η εργασία είναι μέσα εδώ, στον Ξενώνα. Πώς είναι τα χρήματα που παίρνετε από τη δουλειά τώρα που κάνετε εδώ? 180. Πού πάνε αυτά? Στα παιδιά. Όλα. Απλά κρατάω εγώ 20 ευρώ για να περάσω.
μέχρι τον επόμενο μήνα. Κάθε που νιώθω μοναξιά, σκέφτομαι πως υπάρχεις. Τα παιδιά το γνωρίζουν, ναι, που μένει ο μπαμπάς. Ίσως το έχουν καταλάβει και δεν μου έχουν πει. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά? 27 ο μεγάλος, 23 η κόρη μου και 15 ο μικρός. Είναι δυνατόν να μην έχουν καταλάβει ότι ο μπαμπάς δεν έχει σπίτι? Ίσως το έχουν καταλάβει. Αλλά δεν σου έχω δώσει και εγώ το δικαίωμα ότι μένω σε ξενώνα. Πάντα με το χαμόγελο με βλέπουν και έτσι φεύγω. Πού τους βλέπετε? Στον Πειραιά. Έξω. Σπίτι. Πάω σπίτι τους. Πάω, τους βλέπω. Όταν μπορώ. Κάθε που πνίγομαι σκυφτός, στα τρυπιά όνειρα μου. Έχουν έρθει ποτέ και σας έχουν ζητήσει πράγματα? Η κόρη μου το καταλαβαίνει ότι είμαι σε μια θέση δύσκολη. Είναι μεγάλη φυσικά. Ο μικρός φυσικά δεν το καταλαβαίνει. Τι είναι αυτό που ζητάει? Πολλά. Πάρα πολλά. Μέχρι και πορτοκαλάδα μου ζήτησε και δεν είχα. Τι του είπατε? Δεν έχω πληρωθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν πιστεύετε όμως ότι τα παιδιά θα είναι πολύ περήφανα για τον πατέρα τους όταν μάθουν κάποια στιγμή την ιστορία σας και τον τρόπο με τον οποίο εσείς την αντιμετωπίσατε? Πιστεύω ότι είναι περήφανα για μένα, γιατί έχω προσφέρει τα πάντα. Και εξακολουθώ να τους προσφέρω. Και εξακολουθώ να τους προσφέρω. Ό,τι μπορώ φυσικά. Όχι όπως πρώτα. Αυτή τη στιγμή τι είναι πολυτέλεια εσάς? Πολυτέλεια. Τίποτα. Το καλοκαίρι τον Αύγουστο ανέβηκα στο θέατρο Βράχο να πάνω. Ήθελα να κάνω κάτι κάτω κακό. Για μένα. Δεν το έκανα. Εκεί σταμάτησα. Και ξαφνικά με πήραν τηλέφωνο και μου λένε να θέλω δουλειά. Τι λέτε τώρα, έπρεπε να με βλέπατε. Και όταν πληρώθηκα, μπούρκωσα φυσικά και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν τους είπα τίποτα. Είχα να πιάσω λεφτά 2,5 χρόνια. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί. Απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν φτάσατε στο σημείο που σκεφτήκατε να κάνετε το κακό, όπως είπατε, τι είναι αυτό που περνάει από το μυαλό, τι είναι αυτό που σκεφτόσασταν εκείνη τη στιγμή? Τίποτα. Τίποτα, πολύ δεν σκεφτήκα. Θολά. Θολά, τελείως. Ούτε είχα πιει, ούτε τίποτα. Απλά είπα. Τίποτα. Αφού δεν έχω ελπίδες, έψαχνα δουλειά από εδώ και από εκεί. Με θεωρούσαν μεγάλο στην ηλικία αυτή. Το κράτος με θεώρησε μεγάλο. Έκανα τόσα βιογραφικά. Τίποτα. Εντάξει. Φίλησα πολλές ποδιές, γονάτισα, παρακάλεσα. Δυστυχώς τίποτα. Και αυτό ήταν. Ότι πήρα την απόφαση, λέω να πάω στο θέατρο Βράχο να πάω, να ανέβω στο βουνό. Έκατσα και πέρα που πήγαμε με το γιο μου. Παίζαμε. Με τα παιχνίδια του. Σκάβαμε κάτω στο βουνό. Εκεί έκατσα. Αυτό θα τους το πείτε ποτέ? Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Σχέση ζωής εσείς ονειρεύεστε να κάνετε, να γνωρίσετε μία γυναίκα, να... Όχι, όχι, δεν πρόκειται να ξανακάνω σχέση, δεν πρόκειται να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Θα είμαι όπως είμαι τώρα. Ξέρετε, καμία φορά έρχεται κάτι στη ζωή μας που δεν το περιμένουμε. Όπως εκείνο το τηλέφωνο που χτύπησε. Από τη μία στιγμή στην άλλη σου αλλάζουν τη ζωή και αυτό που μπορεί τώρα να φαίνεται μακρινό, κάποια άλλη στιγμή να είναι πολύ κοντά.
Ναι. Ναι. Με βοηθήσανε και φίλοι. Με βοηθήσανε πάρα πολύ ψυχολογικά και φίλοι και φίλες και γνωστοί. Και εδώ μέσα φυσικά. Έχω τους γνωστούς μου, τους φίλους. Και η κοινωνική λειτουργία. Τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε εσείς έτσι να μεταφέρετε σε αυτούς που σας ακούνε και σας βλέπουν τώρα? Τίποτα. Κουράγιο. Και όλα θα πάνε καλά. Έτσι θα πάνε. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι. Κύριε Κούρο, γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σε μία στιγμή της ζωής τους κάτι τόσο δύσκολο, γιατί πρέπει να μένουν μόνοι τους και από όλους τους άλλους που πιστεύαν ότι είναι φίλοι, που δεν ξέρω, λέγονται οικογένεια. Γιατί μένεις τελικά τόσο μόνος σε μία τέτοια φάση της ζωής σου? Ναι, η περιγραφή είναι χαρακτηριστική και δείχνει κάτι που περνάνε πολλοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, και που εγκλωβίζονται. Δηλαδή, η αξιοπρέπεια, όλο το αξιακό σύστημά τους που καταραίει, τους κάνει μέσα από μια απελπισία και πολύ συγκεκριμένα περιγράφτηκε σε σχέση με το παιδί του, που τον έσωσε η παρουσία εκείνη τη στιγμή της κακιάς ώρας, αλλά δεν θέλει, έχει σταματήσει η ζωή του εκεί, θέλει απλώς να παρευρίσκεται μια παρουσία στη ζωή των παιδιών του και έχει παραιτηθεί από κάθε προσωπικό όνειρο ζωής περαιτέρω. Πράγμα το οποίο, εάν η προσωπικότητά του αρκείται σε αυτό, έχει καλώς. Άλλες προσωπικότητες καταθλίβονται σε μια τέτοια φάση και το να ξανοιχτούν σε μια καινούργια γνωριμία και ένα καινούργιο ενδεχόμενο ζωής, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ ωφέλιμο και καλό θα ήταν να ανοίξουν ένα παράθυρο σε αυτό. Αλλά ίσως και πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω όμως τώρα να ξεκινήσουμε στην περίπτωση που ένας άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται ξαφνικά στο δρόμο, χωρίς να έχει ούτε ένα ευρώ επάνω του, χωρίς να έχει σπίτι, χωρίς να έχει στέγη και να θεωρείται πλέον άστεγος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είχε μία φυσιολογική ζωή πριν, πώς μπορεί ψυχολογικά να το δεχτεί αυτό το πράγμα και ψυχολογικά, μέσα από την κατάρρευση, να βρει και τη δύναμη να ξαναβγεί από αυτήν. Γιατί ο κίνδυνος, νομίζω και θα μου δώσετε δίκιο σε αυτό, είναι ότι πέφτεις, δηλαδή παραδίδεσαι στην κατάσταση την υπάρχουσα. Ναι, η πρώτη στιγμή του σοκ συνήθως είναι αυτή η άσχημη στιγμή που ισοπεδώνονται τα πάντα και που σαν σε ένα σεισμό νιώθεις το έλεος των γεγονότων. Από εκεί μετά, όταν καταλαγιάσει ο σεισμός, έχει σημασία να μπορεί κανείς να αρχίσει να σκέφτεται και λίγο διαφορετικά, να ψάχνει γύρω του, να βρει τρόπο να ξαναμπεί στη ζωή, να επιβιώσει και να βρει κάποιες συνθήκες στοιχειωδώς επαρκής για τα προηγούμενη ζωή του ή τα όνειρά του. Απλά θέλω να πω ότι εδώ και εμάς μας συμβαίνουν κάποια πράγματα που μας ρίχνουν πάρα πολύ ψυχολογικά, έτσι δεν είναι, Βίκη, έτσι δεν είναι, Αλεξία? Βέβαια, και δηλαδή προσπαθείς να βρεις τη δύναμη μέσα από κάποια πράγματα να σηκωθείς ψυχολογικά, εννοώ. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, λέω εγώ τώρα, ο οποίος κοιμάται σε ένα παγκάκι, τώρα αυτές τις ημέρες του χειμώνα και του βαρύ χειμώνα που έρχεται. Πώς ο άνθρωπος αυτός, τι πρέπει δηλαδή για να δώσουμε, εσείς δηλαδή να δώσετε και μια συμβουλή κάτι. Πώς μπορεί να βρει δύναμη, τι πρέπει να σκέφτεται, αν οι φίλοι τον έχουν εγκαταλείψει, αν η οικογένεια του έχει γυρίσει την πλάτη ή εκείνος ενδεχομένως δεν θέλει, από θέμα αξιοπρέπειας να δώσει το δικαίωμα ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Τι θα συμβουλεύατε εσείς έναν τέτοιον άνθρωπο, τι να σκέφτεται το βράδυ που κρυώνει στο παγκάκι? Είναι θέμα και προσωπικότητας του ατόμου. Υπάρχουν άτομα τα οποία θυμώνουν με την κατάσταση που τους έχει συμβεί και αντιδρούν
μαχητικά, ψάχνοντας δραστικά μια λύση να ισορροπήσουν την κατάσταση. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή αντίδραση για όσους όμως διαθέτουν την κατάλληλη προσωπικότητα. Δεν μπορούν όλοι δυστυχώς να το κάνουν. Όμως, εκείνο που σίγουρα μπορούν να κάνουν, μπορούν να επιδιώξουν να κάνουν κάποιες καινούργιες παρέες, κάποια συντροφιά, κάποια δραστηριότητα που θα τους επιτρέψει να ξαναβρούν ένα ρυθμό στη ζωή τους και μια ισορροπία. Ας πούμε, είναι γνωστό ότι έχουν αναπτυχθεί πολύ τα κέντρα κοινωνικής μέρημνας των Δήμων, διαφόρων οργανισμών στην εποχή μας. Και οι άνθρωποι μπορούν να βρουν λίγη ζεστασιά, ένα φαγητό. Μέσα βέβαια από τις κουβέντες που κάναμε εκεί σε αυτό το ξενώνα που πήγαμε, μας διαβεβαίωσαν οι άνθρωποι αυτοί ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που και αυτό το χειμώνα θα τον βγάλουν σε ένα παγκάκι τυλιγμένοι σε κάποιο χαρτόνι. Να τους κρατάει την όποια ζέστη μπορεί να προσφέρει ένα χαρτόνι σε έναν άνθρωπο κάτω από συνθήκες, δεν ξέρω εγώ, μείον δύο. Κρύου, παγωνιάς, Κελσίου κτλ. Εγώ όμως θέλω τώρα να εστιάσω και σε κάτι άλλο. Πείτε τώρα ότι γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άστεγος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να του προσφέρουμε οικονομική βοήθεια. Πώς μπορούμε να του προσφέρουμε ψυχολογική στήριξη? Ναι, καταρχήν το βέβαιο είναι ότι το παγκάκι δεν είναι λύση, γιατί μπορεί να νιώθει κανείς ότι έτσι διασώζει την αξιοπρέπειά του, αλλά βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο και την υγεία του. Συνεπώς, θα έπρεπε να επιδιώξει κάτι περισσότερο από αυτό, πιο ασφαλές. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, όλοι εμείς έχουμε τη δυνατότητα πάντα να καλέσουμε κάποιον, να του προσφέρουμε κάτι. Εισίδως, μπορεί να χρειάζεται ένα πουλόβερ που εμείς έχουμε παλιά πουλόβερ που... Παρ' όλα αυτά, σε καλή κατάσταση μπορούν να του λύσουν εντάξει, ένα πρόβλημα. Αυτό τώρα είναι το θέμα το υλικό. Εγώ όμως θέλω να εστιάσω λίγο στο ψυχολογικό. Γιατί το να δώσει ένα πουλόβερ να περάσει μία νύχτα, μία μέρα, κάπως λίγο πιο ζεστά, είναι ένα το κρατούμενο. Το ζητούμενο όμως είναι το πώς θα βγει αυτός ο άνθρωπος από αυτό το αδιέξοδο. Από αυτό που αισθάνεται που τον έχει φέρει σε αυτό το αδιέξοδο. Και πραγματικά, εγώ αναρωτιέμαι αν ποτέ ξεπερνιέται αυτό. Αυτή η ψυχική οδύνη που αισθάνονται όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο αυτοί οι άνθρωποι, ξεπερνιέται τελικά ή αφήνει τα σημάδια της για πάντα? Σε κάποιους ξεπερνιέται. Και ξεπερνιέται πολύ γρήγορα. Όπως περιέγραψα αυτούς που διαθέτουν μια προσωπικότητα μαχητική. Υπάρχουν όμως άλλοι οι οποίοι είναι αδρανείς. Ας πούμε, στην πρώτη ιστορία περιγράφτηκε μια υπόθεση ζωής στην οποία παρευρισκόμαστε και πρωταγωνιστούμε με την παρουσία και μόνο, χωρίς να κάνουμε, να τονίσουμε την ύπαρξή μας. Αν κάποιος έχει τη διάθεση να τονίσει την ύπαρξή του, μπορεί να ψάξει γύρω του να βρει τρόπους. Ο περίγυρος πώς μπορεί να βοηθήσει? Εφόσον υπάρχει περίγυρος, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα μπορείς να καλέσεις έναν φίλο. Ναι, θέλω να πω ότι έτσι για να σας διευκολύνω και εσάς να μας πείτε μερικά πράγματα. Τι λέμε, δεν είσαι ανίκανος, μπορείς. Αυτό είναι βέβαια. Δηλαδή κάποια πράγματα που εσείς θα μας πείτε ποια είναι τα σωστά. Ότι ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Προχώρα, θα γίνουν όλα καλά, δεν ξέρω. Κάτι, εν πάση περιπτώσει, για ο άλλος να ταρακουνηθεί, γιατί πρέπει να ταρακουνηθεί, γιατί ασφαλώς πέφτεις. Ναι, και βέβαια αυτό καλό είναι να γίνει και συνοδευόμενο από κάποιο χρόνο δραστηριότητας. Αλλά να παίξουμε ένα τάβλι κάποιον που... Κάτι που θυμίζει, ας πούμε, τη ζωή του την προηγούμενη. Αυτό. Την κανονική. Κάτι να τον συνεισφέρει, δηλαδή να προσφέρουμε αυτό. Κάτι που να του δείξει ποια είναι τα φυσιολογικά πράγματα και να έχει ένα κίνητρο ενδεχομένως να κάνει κάτι ώστε να ξαναεπανενταχθεί. Ναι, έλα να με βοηθήσει τον κήπο μου. Ένα πράγμα. Mm-hmm. Αν ευκαιρείς και με αυτόν τον τρόπο μια ένταξη μιας μέρας που όμως δίνει και την ιδέα του τι μπορείς να κάνεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχουμε και άλλες ιστορίες που θα δείξουμε που η κάθε μία είναι συγκλονιστικές. Η κάθε μία είναι συγκλονιστικές. Θα φιλοξενήσουμε και την μαρτυρία μιας γυναίκας που φιλοξενείται στον ξενώνα αστέγων. Μία που μας είπε, όπως είδατε και εσείς στο βίντεο, ότι τα είχα όλα και τα έχασα όλα. Μία γυναίκα που ήταν μέλος του lifestyle, αν θέλετε, στη χώρα μας. Στα καλέσματα μέσα σε όλους, ας πούμε, τους εκλεκτούς καλεσμένους, με ταξίδια στο εξωτερικό, στο Παρίσι. Μία πολύ γνωστή γυναίκα.
Και εσείς που θα ακούσετε αυτή την ιστορία, μπορεί και να αναγνωρίσετε για ποιο άτομο πρόκειται. Και θα συγκλονιστείτε. Εγώ όμως τώρα θέλω να επιστρέψω στον κύριο Βασίλη και να σας ρωτήσω, είναι χρήσιμο, θα το θεωρούσατε πιο σωστό, ας πούμε, να ενημερώσει τα παιδιά του ότι ναι, είμαι σε αυτή την κατάσταση, θα τον βοηθούσε πιο πολύ αυτό? Ή είναι σωστό ένας άνθρωπος να φυλάει λίγο, ας πούμε, να προφυλάξει τα παιδιά του, να προφυλάξει ίσως, δεν ξέρω εγώ, τη θέση του στην κοινωνία? Γιατί, ας πούμε, ο κ. Βασίλης δεν ήθελε να δείξει το πρόσωπό του, γιατί λέει ότι αν με δει κάποιος τώρα πώς είναι η φυσιογνωμία μου και εγώ αύριο πάω να ζητήσω δουλειά, ίσως με απορρίψουνε. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Οπότε το λέμε προς τα έξω ή το κρατάμε καλύτερα μυστικό? Θεωρητικά και ηθικά, καλό είναι να μην κρατάμε μυστικά και ιδίως από τους οικείους τόσο σοβαρά τα μυστικά. Παιδιά. Ναι. Όμως ο 15χρονος, από ό,τι φαίνεται, ίσως δεν είναι σε φάση να μάθει όρημα μια τέτοια κατάσταση. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα μεγαλύτερα παιδιά σίγουρα μπορούν να μάθουν, αλλά η διαρροή προς το μικρότερο θα μπορούσε να είναι πρόβλημα. Επίσης το ότι υπάρχει στο περιβάλλοντα χώρο, στη γειτονιά, ότι μπορεί αυτό να σχολιαστεί, να γίνει ένα κουτσομπολιό που δεν είναι πάντα καλόηθες, αυτό σίγουρα μπορούσε να είναι αρνητικό και για τα παιδιά, αλλά και για τον ίδιο. Είναι και πιο ευάλωτοι. Ναι, βέβαια. Και φυσικά το θέμα της μιας δουλειάς, που είναι πολύ καλό που το σκέφτεται, είναι η ελπίδα του καλύτερου αύριο και της επανόδου σε ένα βαθμό στα πλαίσια της εποχής, που είναι κάπως διαφορετικά, αλλά πάση περιπτώσει μπορεί. Μα είναι και σημαντικό αυτό που λέτε, ότι η αμοιβή, όποια αμοιβή, το να κρατήσει ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο πάλι χρήματα στα χέρια του, δεν έχει σημασία το πόσο είναι αυτά, αλλά ακούμε να λένε ότι έχω 3 χρόνια, έχω 5 χρόνια να κρατήσω χρήματα στα χέρια μου. Μα σου δίνει δύναμη αυτό το πράγμα. Να κάνω μια ερώτηση, το οποίο τον αναρωτιόμουν. Οι άστεγοι σημερινοί μοιάζουν με τους άστεγους των παλαιότερων χρόνων? Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί τώρα είναι άστεγος κανείς επειδή έγινε ένας σεισμός οικονομικός που έπιασε το σύμπαν και που όλοι έχουν πέσει και κατά συνέπεια κάποιος έπεσε πιο βαθιά γιατί έτυχε. Άρα η ψυχολογία τους δεν είναι και η ίδια. Άρα έχουμε κατηγορίες πια άστεγων. Αφενός κατηγορίες και αφετέρου ένα γενικό φαινόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή και στην κατοχή υπήρχαν άστεγοι, για να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά δεν ήταν κάτι ούτε μοναδικό, ούτε απαξιωτικό για κανέναν, γιατί ήταν ένα γενικό φαινόμενο. Συνεπώς, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο, δεν αφορά την αποτυχία του ενός. Είναι μια δυσκολία που έχει πιάσει όλο τον κόσμο. Δεν είναι Μπορεί να προκύπτει από διαφορετικές αιτίες. Διαφορετικές αιτίες, αλλά πάντως είναι ένα γενικό φαινόμενο. Άρα δεν είναι, όπως θα λέγανε παλιά, ο λεπρός, ας πούμε. Είναι μέσα σε όλους κάποιος ήταν πιο κακότυχος ή κάποιοι ήταν πιο κακότυχοι. Ή κάποιοι δεν αντέδρεσαν. Μα θα ακούσουμε και μέσα από τις ιστορίες, κύριε Κουρό, ότι ένας άνθρωπος χάνει για 3.000 ευρώ χρέος στην τράπεζα το σπίτι του, την ύπαρξή του, τη ζωή του. Αυτή η πολύ γνωστή κυρία των Νοτίων Προαστίων που δέχθηκε να μας μιλήσει, θα μας πει μια ιστορία η οποία δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς και μέσα από τα φώτα της δημοσιότητας και όλα αυτά να βρεθεί μια γυναίκα στον ξενώνα αστέγων. Είναι πολλές και διαφορετικές ιστορίες, αλλά σίγουρα έχουν ένα κοινό. Είναι οι άστεγοι αυτού του οικονομικού πολέμου. Και όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γιατί τώρα και για 50 και για 100 ευρώ και για 1000 ευρώ μπορείς ξαφνικά να βρεθείς στο δρόμο. Σήμερα δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τις επόμενες ιστορίες που έχουμε, οι οποίες είναι πολλές και η κάθε μία είναι συγκλονιστική. Επειδή είχε μεγάλο έτσι, ήθελα να ενδιαφέρον η κουβέντα που είχαμε και να μείνουμε στο ψυχολογικό κομμάτι. Κύριε Κούρο, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Μου δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε
5 κουβέντες συμπαράσταση. Και επειδή τώρα αυτές τις ιστορίες, τις άλλες ιστορίες θα τις φιλοξενήσουμε στις επόμενες εκπομπές, θα ήθελα να είστε κι εσείς κοντά μας, έτσι, για να, για να πούμε και μερικά πράγματα για την κάθε ιστορία ξεχωριστά. Βεβαίως. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε και πάλι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου Αγγελική, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σε όλους. Θα δούμε και θέματα από το vastileto.gr και θα δούμε και κινηματογράφο. Δηλαδή θα πάρουμε μια γεύση για να ξέρουμε τι θα πάμε να δούμε σήμερα το βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε να σας ταξιδέψω εγώ. Πού θα μας πας. Αχ, τι ωραία, πού θα μας πας. Θα σας πάω σε μια παλαιότερη εποχή, στα Μπαούλα. Yes, yes, έχω κολλήσει. Yes. Είναι το πριγκιπικό που μας έχει μείνει από την αρχή. Τα μπαούλα, θυμάστε τους ταξιδιώτες τα παλιά χρόνια που παίρνουν τα μπαούλα και τους και φεύγανε με τα τρένα. Τους θυμάμαι εγώ. Σωστό κι αυτό. Έχω και ένα μπαούλο σπίτι, αν μας ενδιαφέρει. Σωστό κι αυτό. Το έχεις ανοίξει, γιατί ξέρεις, μπορεί να βρεις πολύ περισσότερα πράγματα. Το έχω ανοίξει, δεν βρήκα τίποτα. Κάτι, τα πρεκτικιά μου που λένε. Είναι από αυτές τις ταινίες που πάνε πάνω στη σοφίτα, ξέρω εγώ, του σπιτιού και βρίσκουν ξαφνικά ένα μπαούλο. Έτσι. Με ωραία πράγματα μέσα. Και αν δεν είχε, δεν είχε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα μπαούλα έχουν να σας πω ότι κατασκευάζονται ακόμα και σήμερα. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ένας κύριος που τα φτιάχνει. Είναι ο κύριος Γιώργος Νικολάου. Ναι. Ο οποίος είναι ο μοναδικός που τα φτιάχνει. Τι γυροποίητα μεγάλα μπαούλα, τα οποία μπορείς να τα βάλεις και στο σαλόνι σου και τραπεζάκι. Ναι, μόνο πολύ μάλιστα. Είναι πολύ μόδα. Εμείς το έχουμε στο σαλόνι. Ναι, και είναι τραπεζάκι. Σε τραπεζάκι. Για πάμε να δούμε τα μπαούλα που φτιάχνονται εδώ στην Αθήνα. Περπατώντας την παλιά Αθήνα, νιώθεις σαν να είσαι μέρος ενός κινηματογραφικού σκηνικού. Μέρη που προσπερνάμε καθημερινά και δεν φανταζόμαστε τις ιστορίες που κρύβουν πίσω από τους τοίχους. Εργαστήρια που παρέμειναν άθικτα στο πέρασμα των δεκαετιών και που αφορούν σε μια τέχνη που πνέει τα λίσθια γιατί έχουν σπάνιο και ιδιαίτερο αντικείμενο. Κοντά στην πλατεία Ιρών, στην οδό Παλάδος, σε ένα υπόγειο, βρήκαμε το εργαστήριο μπαούλων του κυρίου Γιώργου, που λειτουργεί στον ίδιο χώρο από το 1966. Αν και παλιότερα στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν 7 με 8 τεχνίτες του είδους του, σήμερα είναι ο μοναδικός που κατασκευάζει και επισκευάζει μπαούλα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ είμαι από τη Ρούμη ήδη. Ήρθα στην Αθήνα 13,5 χρονών και έτυχε πήγα σε αυτή τη δουλειά. Μ' άρεσε γενικά, ας πούμε, είχε ψαγίδια, σφυριά, αυτά και μ' άρεσε. Και την έμαθα τη δουλειά και έχω τώρα πάνω από 45 χρόνια στη δουλειά. Την αγάπησα τη δουλειά και με ευχαριστεί, αλλά εν τέτοια περιπτώσει τώρα τα ξύλα δουλεύουμε κόνταρ πλακέ, θαλάσσις, το οποίο είναι πολύ σκληρό. Δεν καρφώνεται και τα λοιπά και μας κουράζει. Αλλιώς εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή μάθαμε, την έχουμε με αγάπη την κάνουμε δηλαδή. Μπαούλα και βαλίτσες σαν αυτά που χρησιμοποιούσαν οι ταξιδιώτες του 19ου και οι μετανάστες του 20ου αιώνα κοσμούν τα ράφια της βιοτεχνίας. Τα παλιότερα από αυτά τα δανείζει σε θεατρικές παραστάσεις και ρετρό φωτογραφίσεις. Τα μπαούλα παλιά, μετά τον πόλεμο, οι ανθρώποι πούμε, δεν είχαν μέρος να βάλουν τα πράγματα, ούτε ντουλάπες υπήρχαν κτλ. Και είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Βγαίνανε πάρα πολύ, ήμασταν σαν 15 μαγαζιά. Φτιάχναμε μπαούλα και βαλίτσες συνάμεσα. Και τα έπαιρνε ο κόσμος, είπε πολύ. Τώρα τα πράγματα στενέψαν. Γίνανε οι πολυκατοικίες, δεν είχαν τον χώρο να βάλουν τα μπαούλα και σιγά σιγά έχει μείωση, ας πούμε. Τώρα τα παίρνουν για στα σαλόνια, τα βάζουν και για αποχαιρετικός χώρος, ας πούμε. Το εθνικό, η λυρική σκηνή και όλα τα θέατρα εδώ που έρχονται και παίρνουν, ας πούμε, βαλίτσες παλιές,
μπαούλα που θέλω να κάνω παραστάσεις κτλ. Πάρα παλιά, πάρα πολλοί ηθοποιοί. Η Σπυράτζα Βρανά, για τον Κούρκουλο έχω φτιάξει μπαούλα για να βάζει τα πράγματά του μέσα, στο θέατρο δηλαδή. Και τώρα πρόσφατα και ο Μπέζος έχει περάσει και με αγόρασε. Όλοι το έρχονται. Δεν με έρχεται από το Εθνικό Θέατρο και να τους φτιάξω τρία μπαούλα και θέλω να μπουν μέσα οι ανθρώποι, ας πούμε. Και τους έβαλα τους ανθρώπους μέσα, τους πήρα μέτρα και να τους φτιάξω τα μπαούλα κάπως θα είναι αισθητά καλά, ας πούμε. Οι τιμές των χειροποίητων μπαούλων αρχίζουν από 30 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 250 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος. Το μπαούλο είναι μια μορφή τέχνης και διακόσμησης που χρησιμοποιείται ως μέσο αποθήκευσης ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό και αντιμετωπίζεται με ενδιαφέρον. Τα μπαούλα, ενώ είναι τόσο ωραία και είναι και ωραία τέχνη, έχουν κάτι έτσι νοσταλγικό, κάτι στενάχωρο, δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου δημιουργείται έτσι αυτή η αίσθηση. Με κοιτάνε όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάποιο έτσι τραύμα με μπαούλο, όχι, μικρή? Δεν έχω κανένα τραύμα με μπαούλο, αλλά το μπαούλο μου θυμίζει λίγο έτσι, πώς να σου πω, η κληρονομιά από τη γιαγιά σου. Το μπαούλο μου κάνει λίγο ότι... Πώς το χρησιμοποιούσαν τα παλιά χρόνια που έβαζες κάποια πράγματα, ενθύμια μέσα, κοιμήλια. Έτσι, κάποια ξεχωριστά πράγματα, γιατί εντάξει, δεν μαζεύεις μια ολόκληρη αποθήκη, αλλά σίγουρα, κάποια πιο αγαπημένα, την αγαπημένη σου κούκλα, ένα γράμμα, δεν ξέρω εγώ, από τον μπαούλο. Πόλεμο. Κάποια πράγματα. Είχε μπαούλο η γιαγιά? Νομίζω όλες οι γιαγιάδες έχουν ένα μπαούλο, ένα τύπου μπαούλο, και γι' αυτό έτσι κάπως, δεν ξέρω, μου κάνει κάτι. Είναι αυτό. Είναι συνδεδεμένο έτσι ως κάτι. Σπίτια. Παλιά, ναι, υπήρχε. Βέβαια. Παντού. Ειδικά οι γιαγιάδες μας ήταν... Μα γι' αυτό λέμε και να ανοίξουμε τον μπαούλο της ζωής του τάδε, της τάδε. Ενώ ότι ανοίγει το καπάκι... Και βγαίνει η ζωή του, για να μην ζήσει όλες τις πτυχές, όλα τα... Έτσι. Συμφωνώ. Είναι ένα ωραίο δώρο το μπαούλο και είδαμε και από το βίντεο και σε πολύ οικονομικές τιμές μπορεί να το αγοράσει κάποιος. Πολύ... Να σου πω κάτι. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Εντάξει, δεν το κάνεις, ας πούμε, από τώρα για τον άσχημο το λόγο, αλλά το να έχεις ένα μπαούλο στο οποίο λες ότι εκεί μαζεύω τα πολύ σημαντικά πράγματα, ας πούμε. Στιγμές της ζωής μου. Ναι. Τις βάζεις μέσα, ρε παιδί μου. Σωστά. Έτσι λοιπόν. Κάποιοι έτσι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι και τα λοιπά, θελήσανε να ανοίξουν τον μπαούλο της ζωής της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Ακριβώς. Και ειδού η ταινία. 16 Κώστα. Χρόνια μετά από το θάνατό της, έχουμε την Νταϊάννα στο σινεμά, την οποία υποδίδεται η Naomi Watts. Και η ταινία αυτή καταπιάνεται με τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής της. Ουσιαστικά μας μιλάει για τον κρυφό και θυελλώδη έρωτα της πριγκίπισσας με τον Πακιστανό καρδιοχειρουργό, ο οποίος λέγεται Χασνάτ Καν. Αμέσως μετά ακολούθησε η γνωριμία με τον Ντόντι Αλφαγέτ που θυμόμαστε. Αυτό τώρα εγώ νόμιζα ότι θα μου έλεγε για τον Ντόντι Αλφαγέτ. Ναι, υπήρχε γνωστό. Και... Υπήρχε και άλλο, ναι, προηγουμένως. Και η ταινία εκεί εστιάζει. Πάμε να δούμε τρέιλερ να μας πει περισσότερα. Πάμε. Your Royal Highness. I don't want anything, Your Royal Highness. Well, I'll see you next weekend. The one after. Well, if that's what the palace have decided. It's still possible you might be queen one day. I want to help people. You're so good at giving love. The hard part is receiving love. Doctor, this is Diana. Well, perhaps I can show you around. There's a canteen on the ground floor, but it's not open late. You could always pop around the corner for supper with me. I'm serious. I don't know how to contact you. Well, I'm like most people. I've got a mobile. Actually, I'm not like most people. I have 4. Cheers. Cheers. He doesn't treat me like a princess. It's almost as if he doesn't know who I am. Maybe he doesn't. He might be very badly informed. You're the most famous woman in the world. Use your power. I'm only trying to highlight a problem that's going on all around the world. I'm in love with a heart surgeon. Don't think I've ever been so struck by someone.
If your feelings are this strong, he will feel the same. Where are we going? To the very edge of the kingdom. The next few days are going to be a little bit tricky. If I marry you, I have to marry the whole world as well. That's not possible. Anything's possible. I am a surgeon! I can't work with the paparazzi sticking their cameras in my face! When you fall in love, you just keep going despite the warning lights. You keep telling me everything's going to be all right. It's not all right. It's all wrong. You've received an offer from Dodi Fayed. Does it feel right to be going on this trip? You're not going because you feel lonely. I was trying to find a way for us to be together. Diana! Μία ταινία που θεωρώ ότι θα πάμε να τη δούμε. Και πάντως, μόνο για την ιστορία. Δεν ήταν αναμενόμενη η επιτυχία της. Δηλαδή, σε εισιτήρια δεν πήγε καλά. Και είναι περίεργο. Καλά, να δούμε εδώ πέρα τώρα που ξεκίνησε την Πέμπτη. Γιατί εγώ σκέφτομαι έτσι λίγο πιο πονηρά. Έχουν γραφτεί πριν βγει ακόμη ταινία, έχουν γραφτεί αρκετές αρνητικές κριτικές και για την υποκριτική πλευρά της πρωταγωνίστριας, δηλαδή της Νόμιδος. Πάντως, αυτό που θέλω να πω έτσι και να μείνουμε εκεί να πάμε να τη δούμε και μετά να το σχολιάσουμε, άμα θέλετε, ότι αυτή η λάμψη των ματιών της Νταϊάννα. Δεν την έχει καμία και ήταν έτσι μία λάμψη, μία αγνότητα μέσα από το βλέμμα της που δεν το βρίσκεις εύκολα. Και αυτό είναι αυτό νομίζω που μου λείπει εμένα τώρα έτσι μέσα από την ταινία, πάντως. Αλλά τι να κάνουμε. Η νόμη εγώ της προσπάθησε να πάρει λίγη από τη λάμψη αυτή. Ναι. Είναι λάθος να υποδίονται τέτοιες προσωπικότητες στο κινηματογράφο, γιατί είναι πάντα στη σύγκριση, έτσι, είναι λίγο. Ναι. Έτσι ναι, βέβαια. Ποια είναι η δεύτερη ταινία που μας έχετε φέρει? Η δεύτερη ταινία είναι μια ταινία που μας έχετε προσεχώς, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, Frozen λέγεται, ψυχρά και ανάποδα. Είναι ουσιαστικά η ταινία της, η ιστορία της πριγκίπης της Βασίλισσας του Χιονιού. Μας έρχεται από την Disney και μιλάει για μια νεαρή κοπέλα, την Άννα, η οποία μαζί με έναν λάρτη της περιπέτειας, ένα ελάφι και ένα χιονάνθρωπο, περνάνε από διάφορες περιπέτειες μέχρι να καταφέρουν να λιώσουν την παγωμένη καρδιά της Βασίλισσας του Χιονιού. Πάντως, Κώστα, νομίζω ότι αυτή η ταινία σε αρέσει καλύτερα στην Ταϊάννα. Δεν ξέρω, έτσι κατάλαβα εγώ για πάμε. Αυτή σίγουρα έχει πολύ γέλιο και θα δούμε τώρα αμέσως ένα φιλμάκι από ένα τρέιλερ μικρούλι από τις περιπέτειες με το χιονάνθρωπο και το ελάφι, που είναι αστείο. Γεια σου! Πάμε. Πότε βγαίνει αυτό? Βγαίνει 19 Δεκεμβρίου η ταινία. Λοιπόν, θα πάμε. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Πέμπτη είναι. Πάμε. Εσείς ετοιμαστείτε να παίξουμε μαζί μουσικό quiz μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. 2-11-55-50-5-50. Τώρα, Κώστα, να σου πω κάτι. Στο soundtrackbeat.gr, τι μουσική να πάρεις τώρα από το χιονάνθρωπο, για πες μου. Υπάρχει ένα soundtrack preview από το soundtrack της ταινίας, τραγούδια και μουσική, όπου μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από τα μουσικά κλιπάκια της ταινίας. Ωραία. Όπως πάντα, soundtrackbeat.gr, τα πάντα για τη μουσική στο σινεμά. Αφού έρχεται ο χειμώνας και πρέπει να τον υποδεχτούμε και με στυλ, Αγγελική, μας έβρες από το govastileta.gr ένα ωραίο θέμα που αφορά... Τα φαρτιά καπέλα. Τα καπέλα. Mm-hmm, τα φαρτιά καπέλα συγκεκριμένα και όχι τα καπέλα τύπου τζόκι που αγαπάμε και φοράμε και το καλοκαίρι. Το χειμώνα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά όλες τις ώρες της ημέρας φορώντας ένα φαρδί καπέλο σαν και αυτά που βλέπουμε στις οθόνες μας. Η Kate. Λοιπόν, τα φαρτιά καπέλα είναι τάση, είναι μόδα, το έχουμε δει σε πολλούς γνωστούς οίκους που το προτείνουν.
Λοιπόν, μπορεί να το φορέσετε από αυτό το πρωί μέχρι το Michael βράδυ. Jackson. Mm-hmm. Το προηγούμενο ήταν τύπου Chaplin. Σωστά. Το έχουν φορέσει πάρα πολλές έτσι επώνυμες κυρίες, που μπορούμε να πάρουμε και από αυτές ιδέες, όπως ας πούμε η Ριάννα. Λάτρης είναι η Taylor Swift, που έχει και ένα πιο, πώς να το πω τώρα το στυλ της, πιο μπαρόκ. Η Τζένιφερ Λόπεζ, πάρα πολύ τα έχει φορέσει και αυτή. Η Κιμ Καρντάσιαν. Και να πάμε και στις Ελληνίδες. Η Δέσποινα Βανδύ και η Τάμπτα επίσης το έχουν τολμήσει. Άλλωστε είναι και αγαπούν και τη μόδα γενικότερα. Μπορείτε λοιπόν να υιοθετήσετε σε ένα φαρδί καπέλο το οποίο το στυλ του να είναι να θυμίζει καουμπόικο. Ή η Ινδιάνα Τζόουνς. Επίσης... Έχεις και ένα άλλο καπέλο, σε περιμένει και πάμε. Οι καουμπόικες μπότες ούτως ή άλλως ήταν, είναι στη μόδα τα τελευταία δύο χρόνια. Το καλοκαίρι όμως νόμιζα πιο πολύ. Οι καουμπόικοι μπότα. Όχι μπότα, καπέλο. Το καπέλο έχει βγει και σε πιο χειμερινά υφάσματα. Πολύ στη μόδα είναι, εκτός από το κόκκινο χρώμα, το ύφασμα σουέτ γκρι, στην γκρι απόχρωσή του. Σουέτ γκρι. Είναι πολύ ωραίο τρόπο, έτσι, ωραίο χρώμα. Και ξέρεις τι, το καπέλο σε βγάζει και από τη δύσκολη θέση. Άμα δεν, ακριβώς. Και ταιριάζει και σε όλων των ειδών, σε όλα τα μήκη μαλλιών. Δηλαδή και μια κοπέλα που έχει μακριά μαλλιά μπορεί να φορέσει ένα φαρδί καπέλο, αλλά και με κοντά μαλλιά. Δίνει στυλ πάντως, όπως και να το κάνεις. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε πώς να συνδυάζουμε και το υπόλοιπο, να ξέρουμε πώς να ντυθούμε. Πολύ σημαντικό. Πάντως πρέπει να πούμε ότι άπαξ και το έβαλες το καπέλο. Αγαπημένες φίλες, άπαξ και το έβαλες, θα το αφήσετε εκεί που είναι, γιατί μετά χαλάει το μαλλί, έτσι δεν είναι, Βίκυ και Αγγελική, χαλάει εντελώς. Δηλαδή, αν φορέσετε καπέλο, θα το φορέσετε όλη την ημέρα, είτε είστε εξωτερικό χώρο, είτε σε εσωτερικό. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε Αγγελική. Εσείς τώρα, όσο εμείς θα πάμε σε διάλειμμα, πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-55-55-50 για να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Grupo Cucine, έτσι με ένα πολύ μικρό μουσικό quiz. Δώσουμε δώρα, Στέφανε, για να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή σήμερα. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι και σε εσάς! Γεια σας! Συγχαρητήρια για την εκπομπή που είναι ωραιότατη. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από τον Άγιο Δημήτριο. Από τον Άγιο Δημήτριο. Και το όνομά σας? Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, είστε έτοιμοι να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz, να σας δώσω δωράκι? Θα παρακαλούσα, επειδή είμαι και μεγάλη στην ηλικία, κάτι παλιό. Κυρία Κατερίνα, πάντως δεν νομίζω να είσαστε και τόσο μεγάλη στην ηλικία, πάντως έτσι έχετε... Να σας πω, κυρία Κίλια, να σας πω την ηλικία μου. Πείτε την. 81. Τέλεια. Λοιπόν... Η φωνή όμως είναι πιτσιρίκας. Δεν ξέρω τι κάνετε. Να μας πείτε τι έχετε κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, να πούμε ένα ωραίο τραγουδάκι, κυρία Κατερίνα. Ναι. Στέφανε. Τι να πούμε τώρα να κάνει μια αλλαγή πλεύσης. Ένα ωραίο τραγουδάκι για την κυρία Κατερίνα μας. Βεβαίως. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα, πάμε να αλλάξουμε ζωή. Να δούμε όνειρα από κείνα που δεν... Που τέλει. Λιώνουν το πρωί. Αυτό ήταν. Τι ωραία! Προσπαθήσω να θυμηθώ το πάμε για ύπνο, Κατερίνα, γι' αυτό. Κυρία Κατερίνα, πάρα πολύ ωραία. Βρήκατε το quiz, γιορτάζετε και την περασμένη εβδομάδα. Χρόνια πολλά, έτσι κι αλλιώς 40 μέρες ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο δώρο
τι ωραίο δώρο να σας δώσω τώρα από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε και γιατί μας τραγουδήσατε τόσο ωραία και γιατί είχατε και τη γιορτή σας. Λοιπόν, έχω μία ωραία τοστιέρα για να φτιάχνετε τοστάκια. Έχω ένα σετ κατσαρόλας, έχω αποχυμωτή, έχω ένα multi mixer. Πείτε μου τι θέλετε. Λοιπόν, προτιμώ το multi mixer. Πάρα πολύ ωραία, είναι και πολλαπλών χρήσεων που χρειαζόμαστε στην κουζίνα. Κυρία Κατερίνα, ναι, ναι. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Ωραία, είναι το ωραία. Δώσαμε το δώρο μας. Ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι ακριβώς, με πολλά πολλά θέματα, πολλά πολλά δώρα, μουσική, μαγειρική και ό,τι άλλο τραβάει η καρδιά μας. Να είστε καλά μέχρι τότε. Για πάμε τώρα να κλείσουμε μουσικά και όσο παίζεις εσύ, τραγουδήσεις και ό,τι θέλεις να κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πάω να φάω γριζόγαλο της κυρίας Τασίας. Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χάλασα και από τότε φτιάχνω κύματα με καημούς και με αισθήματα, μα με ζαβολιές και άλλες διαβολιές δεν ανθίζουν αγκαλιές. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακυλάει, μη λες πολλά. Τα λάθη είναι πολλά, αν δεν είναι αληθινά, σ' αγαπώ, μη λες πολλά, κάτσε καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα.